Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 και λίγο παραπάνω, είναι η αλήθεια. Γιατί έχουμε και το παιχνίδι του μπασκετικού Άρη στις 6.30 με την Κατάγια στη Φιλανδία και στην πόλη Γουένσου. Δημήτρη Μπαλόμπα που είσαι πίσω την κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου. Θα σας ενημερώνουμε και την εξέλιξη της σημαντικής ευρωπαϊκής αναμέτρησης των κυτρινόμαυρων, καθώς θέλουν μόνο νίκη για να κρατούν την τύχη τους στα χέρια όσον αφορά την πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Euro Cup. Θα πούμε όλα τα τελευταία νέα από το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ και ποια θα είναι τελικά η διάδοχη κατάσταση, ποια θα είναι η επόμενη μέρα στον πάγκο του Άρη. Την έχουμε πει βέβαια, αλλά πλησιάζουμε ακόμα περισσότερο, αν δεν έχουμε κλειδώσει κιόλας, στην επιλογή των ανθρώπων της ομάδας, εν όψη βέβαια ενός αγώνα. Ναι. Αυτό πήγα να πω, εν όψη ενός αγώνα βέβαια τη Δευτέρα, μέρα στην οποία θα έχουμε λογικά και την ανακοίνωση της ΠΑΕ για τον νέο προπονητή της ομάδας, αφού ανακοινωθεί βέβαια και η λύση της συνεργασίας με τον Πάκο Ρέρα που αποτελεί τυπικό ζήτημα. Εντάξει. Τυπικό, αλλά αν δεν ανακοινωθεί το τέτοιο, δεν μπορεί να ανακοινωθεί ο επόμενος. Εντάξει, να τακτοποιηθούν και κάποια ζητηματάκια τα οποία υπάρχουν. Νομικά πάντα, ναι, εντάξει. Εντάξει. Υπάρχει και το ηθικό, αλλά πρώτα είναι το νομικό. Άρα, όπως λέγαμε και. Να πούμε ένα μπράβο στον Πάκο Ρέρα, γιατί αντιλήφθηκε το λάθος που έκανε χθες. Και εδώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο, να ξεκινήσουμε από αυτό, αν με επιτρέπεις. Σου επιτρέπω. Ευχαριστώ. Θα πρέπει. Γιατί είχα αρκετές συνομιλίες με φίλους του Άρη χθες και σήμερα. Αλλά κυρίως χθες μετά τα όσα έγιναν. Θα πρέπει να αντιληφθούμε και είναι κάτι που το απαιτήσατε όλοι εσείς. Χαμήλωσε λίγο τη μουσική. Βασικά κόψτε την τελείως. Βάλε τον Μποέμι από κάτω γιατί με εκνεύρισε ο μουσουλμάνος που τραγουδάει. Λοιπόν, η μουσουλμάνα. Επιτέλους. Λοιπόν, όχι, για σήμερα με εκνεύρισε. Τις άλλες μέρες έχει ρυθμό. Κρίμα. Λοιπόν, βάλε ένα Μποεμάκο χαμηλά από κάτω. Λοιπόν. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό που έχετε απαιτήσει όλοι εσείς. Θυμάμαι τις τοποθετήσεις όλων των φίλων του Άρη. Είτε έβγαιναν στο Άρης FM, είτε έβγαιναν στα αθλητικά νέα και σημειώνω τα δύο αυτά μέσα, τα οποία δυστυχώς φτάσαμε όλοι μας σε ένα σημείο να μαλώνουμε μεταξύ μας. Και να καλλιεργούμε την εσωστρέφεια όλοι μας μεταξύ μας, άλλοι θελημένα, γιατί υπήρχαν και αυτοί που το κάνουν θελημένα, ακόμα και χθες το κάνανε θελημένα κάποιοι. Και άλλοι όχι, αντί να ενώσουμε όλες τις κυτρινόμαυρες φωνές για το καλό του συλλόγου, ή αν θέλετε, να ενώσουμε όλες τις φωνές, ακόμα και μη Αριανών, γιατί υπάρχουν και μη Αριανοί, και στο Λίμπερο υπάρχουν τέτοιες φωνές, που δεν είναι Άρης, αλλά αντιμετωπίζουμε σεβασμό το σύλλογο. Και σε άλλα μέσα συμβαίνει επίσης το ίδιο, αλλά φυσικά εμείς θα σταθούμε εδώ στο Λίμπερο. Να ενώσουμε λοιπόν αυτές τις φωνές που θα προσεγγίζουν είτε με σεβασμό τον σύλλογο, είτε με αγάπη τον σύλλογο και τέλος πάντων θα είναι φωνές που θα επιδιώκουν το καλό του συλλόγου. Και όλοι μα όλοι λοιπόν ζητήσαμε να υπάρχει από τα μέσα του Άρη ειλικρίνεια. Ζητήσαμε να αποδίδονται πραγματικά τα γεγονότα. Και χθες φτάσατε φίλοι του Άρη να μου λέτε να διαστρεβλώσουμε τις δηλώσεις του Πάκο Ερέρα. Προσέξτε, πού, στην Ισπανία. Να μην τις αναπαράγουμε, είτε εμείς είτε άλλα κυτρινόβαρα μέσα, γιατί ήταν αρνητικές. Και σας λέω το εξής, άντε και εμείς δεν τις αναπαράγαμε. Θα ήταν μικρότερο το επικοινωνιακό κόστος. Δεν θα γίνονταν γνωστές. Ή επειδή δεν θα το συζητούσαμε στην παρέα μας το όλο θέμα, θα είχαμε την εντύπωση ότι και όλος ο υπόλοιπος ο περίγυρος και όλος ο υπόλοιπος κόσμος δεν θα το συζητούσε. Τι νομίζετε, ότι είμαστε τα σπορ του Βορρά. Πιο χαμηλά, Μίτσο. Ότι είμαστε τα σπορ του Βορρά το 1970. Γράφει ο Μπούζας κάτι, τελειώσαμε. Αυτό είναι. Έχετε την αίσθηση ότι αν λέω πέντε πράγματα εγώ ή ο Νίκος εδώ στο Λαμπάο Τάρης και τελειώνουμε μετά την εκπομπή, ο κόσμος του Άρη είναι κανένα πρόβατο, του το είπα εγώ ή ο Νίκος και τελείωσε, δεν θα ψαχτεί δεξιά και αριστερά, δεν θα ψάξει δεξιά και αριστερά την πληροφορία, δεν θα
Ψάξε να δει ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η αλήθεια. Βγαίνει ο προπονητής και κάνει κάποιες δηλώσεις στην Ισπανία, οι οποίες και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι είναι λάθος. Τις δηλώσεις όμως τις έκανε. Όχι, δεν το εννοούσε έτσι, όχι, δεν το είπε έτσι. Λεγανιές μας είπε. Το παίρνετε η μισή που δεν τον γουστάρετε, τον ξεσκίζετε. Τον παίρνουν οι άλλοι μισοί που τον γουστάρουνε και τι κάνουνε. Προσπαθούν να αποδείξουν είτε ότι δεν το είπε έτσι, είτε ότι οι δηλώσεις από κάπου προκλήθηκαν. Φαντάσματα δηλαδή. Έκανε μία άστοχη δήλωση. Αυτό είναι το γεγονός. Το αντιλήφθηκε, το διόρθωσε αρχικά με μια τοποθέτηση στο Sport 24 και σήμερα το ξεκαθαρίζει 100% με την τοποθέτησή του στο site της ΠΑΕΑΡΙΣ. Από τη στιγμή που και ο ίδιος το αντιλήφθηκε ότι ήταν άστοχη η τοποθέτησή του, δεν χρειάζεται νομίζω για μένα κάτι παραπάνω για τον συγκεκριμένο άνθρωπο που πραγματικά θεωρώ ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να με βοηθήσει με έναν παίχτη από την Ισπανία. Και έχω έναν φίλο γνώστη του ποδοσφαίρου εκεί. Και αυτό θα προσπαθήσω να κρατήσω. Δεν θα κρατήσω από τον Ερέρα την άτυχη του στιγμή. Μία λάθος τοποθέτηση. Θα προσπαθήσω να κρατήσω τα θετικά. Θα προσπαθήσω να τον αξιοποιήσω για τον Άρη αύριο μεθαύριο. Ούτε μπούλους θα μοιράσω, ούτε όμως θα πέσω και από τον πέμπτο επειδή αλλάζει ο Άρης προπονητή. Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα και θέλω πραγματικά να ρωτήσω διάφορους, οι οποίοι αυτοί διάφοροι είναι 2-3 τραπεζικοί υπάλληλοι οι οποίοι κρύβονται πίσω από ψευδόνυμα και ξεφώνιζαν κατά καιρούς τους opinion makers του Άρη, οι οποίοι μόλις είδαν ένα tweet ενός Ισπανού δημοσιογράφου για οικονομικό πρόβλημα και ότι είναι απλήρωτος ο Ερέρα, έσπευσαν να το αναπαράγουν, να το δώσουν έκταση και ταυτόχρονα να κατηγορήσουν και τα μέσα ενημέρωσης του Άρη ότι το απέκρυπταν. Σήμερα λοιπόν βγαίνει και τους ξεφτιλίζει ο Ερέρα. Ποτέ μα ποτέ δεν υπήρχε οικονομικό θέμα και ποτέ μα ποτέ δεν είπα για οικονομικό θέμα. Πόσο εύκολα όμως εσείς που είστε και Άρης σπεύσατε το αρνητικό για τον Άρη να το προβάλλετε και θυμηθήκατε πραγματικά εκείνα τα χρόνια που μαλώναμε πάλι μεταξύ μας. Είτε τραβάμε κύριοι μια κόκκινη γραμμή και λέμε Τσαλτίδη έκανες 5 λάθη, άλλος μπορεί να λέει ότι έκανα 25, Νίκο έκανες 28 λάθη, εσύ έκανες 2 λάθη, αλλά επειδή άκρη δεν βγαίνει, ποιος είναι ο πιο μεγάλος λαθέρ ή ο πιος μεγάλος, ποιος έκανε το πιο μεγάλο καλό, τραβάμε τη γραμμή μας. Προσέξτε, δεν μιλάω για λαμογές ή κλεψιές. Αυτά νομίζω έχουν ξεκαθαριστεί. Ποιοι είναι οι καθαροί και ποιοι όχι. Αλλά έχουν ξεκαθαριστεί επίσημα. Όχι με μπούρδες και ψέματα. Σαν αυτά που έβαλαν στο στόμα του Ερέρα κάποιοι χθες. Περί απληρωσιάς. Και αντί λοιπόν να τραβήξεις αυτή τη γραμμή και να προσπαθήσεις στο επικοινωνιακό κομμάτι που είναι 5 οι φωνές που έχουν μείνει και απέναντι υπάρχουν 500, τι προσπαθείτε να πετύχετε τονίζοντας ότι είναι απλήρωτος ενώ δεν είναι, ενώ είναι κανονικά πληρωμένος και βγαίνει σήμερα και σας ξεφτιλίζει? Το θέμα λοιπόν Ερέρα, το θέμα Παντελίδη, το θέμα Διαμαντόπουλου, το θέμα Καρυπίδη είναι αυτό για μένα. Σε κάθε ένα από αυτά τα θέματα της καθημερινότητας του Άρη υπάρχουν ευτυχώς πλέον μια μικρή μειοψηφία οι οποίοι περιμένουν στη γωνία για να δημιουργήσουν ένταση. Για να δημιουργήσουν εσωστρέφεια. Αυτό ξέρουν και αυτό έχουν μάθει να κάνουν. Τι βρίσκουνε ρε παιδί μου έτσι. Κάποτε είχαν και στόχο. Συντάσσονταν πίσω από παράγοντες. Τώρα γίνεται έτσι. Για να γίνεται τζετζελές στο Facebook. Για να έχουν άποψη διαφορετική. Για να λένε ότι είναι μάγκες και επικρίνουν την όποια διοίκηση.
ή τον όποιο προπονητή ή τον όποιο τεχνικό διευθυντή. Ο Διαμαντόπουλος βαφτίστηκε Κόντης. Και βγαίνει ο Ερέρα σήμερα και λέει: έχω εξαιρετικές σχέσεις με τον Διαμαντόπουλο και είναι ψέματα όσα γράφονταν και λέγονταν. Ναι, αλλά εδώ είχα 200 μηνύματα στο Facebook που ήξεραν ότι του το είχε πει ο Ερέρα, του το είχε πει ο Ντε Αντρές, ότι ο Διαμαντόπουλος τον τρυπάει. Ήξεραν αυτοί. Ξέραμε κι εμείς και δεν τα λέγαμε, δεν τα γράφουμε. Γιατί η μισή τα παίρνουμε από τον Διαμαντόπουλο, η άλλη μισή τα παίρνουμε από τον Καρυπίδη. Είμαστε όλοι άχρηστοι οι ρεπόρτερ του Άρη. Όλα άχρηστα τα site του Άρη. Το κακό του Άρη θέλουν τα site του Άρη. Και ανακυκλώνομαστε σε μια τέτοια διαδικασία. Και έχω δίπλα τα site του ΠΑΟΚ, τους ουδέτερους στα εισαγωγικά, οι οποίοι τι κάνουνε? Γελάνε. Γελάνε και πανηγυρίζουν. Γιατί δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι αυτοί για να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν, αλλά δεν βάλαμε μυαλό. Και έρχεται λοιπόν ο Super 3 χθες το βράδυ και ρίχνει μια σφαλιάρα στην εσωστρέφεια που της γυρίζει τα ούμπαλα. Έρχεται αυτός ο οποίος στο παρελθόν ήταν κομμάτι της εσωστρέφειας, αποδεδειγμένα, είτε μέσα είτε έξω από το γαλατικό χωριό, και της δίνει μια σφαλιάρα της εσωστρέφειας και γυρίζει το κεφάλι της 18 σβούρες. Και αυτομάτως οι 9 στους 10 που πριν συμμετείχαν στο πάρτι της εσωστρέφειας λένε οπ, δεν υπάρχει, ή μάλλον δεν υπάρχουν πιο όριμες τοποθετήσεις, παύλα ανακοινώσεις, από τις δύο τελευταίες ανακοινώσεις Super 3. Ούτε μπούλους μοιράζουνε στον κακό προπονητή που μας είπε μικρούς, ούτε τη θέση του παίρνουνε, και σε μία αποδεδειγμένα άστοχη δήλωση, άστοχη, χωρίς παρενέργειες, χωρίς στόχο, χωρίς κάτι, άστοχη, απλά έκανε μια άστοχη δήλωση. Όλοι μας το έχουμε κάνει αυτό. Θέτουν τον προβληματισμό για το τι κάνουμε εμείς. Και πραγματικά, προσωπικά, δεν ξέρω αν το κάνει και ο Νίκος, εγώ μετά από τόσα χρόνια αυτόν τον δρόμο έχω επιλέξει, μέσα από την αυτοκριτική και τα προσωπικά λάθη, προσπαθώ να δω πώς θα λειτουργήσω στο μικρόφωνο και στο πληκτρολόγιο. Αυτή είναι η δουλειά μου. Από εκεί μπορώ να προσφέρω. Πώς ακριβώς θα βάλουμε ένα στόπ από τη μία συνεσωστρέφεια και πώς ακριβώς θα κάνουμε τους φίλους του Άρη να σκέφτονται καθαρά. Όχι να λένε ή να αναπαράγουν αυτό το οποίο λέω εγώ ή θέλω εγώ. Να αξιολογούν όμως καθαρά το τι θα πω εγώ, να αξιολογούν καθαρά το τι θα πει ο Καρυπίδης, να αξιολογούν καθαρά το τι θα πει ο Διαμαντόπουλος, να αξιολογούν καθαρά την κάθε φωνή, και στην τελική, παιδιά, μιλάτε κάθε μέρα για επικοινωνία. Μιλάτε κάθε μέρα για μέσα ενημέρωσης. Μιλάτε κάθε μέρα για site, Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αντιληφθείτε ότι μόνο ένας τρόπος υπάρχει για τον Άρη να ακούγεται, να έχει παντού φωνές, και οι παντού φωνές να είναι δυνατές και ενωμένες. Αν είναι να πλακώνομαι εγώ με το Πρεσάρις, αν είναι να πλακώνεται το γέλο με το Λαμπαουτάρις, αν είναι να πλακωνόμαστε μεταξύ μας, είτε γιατί είμαστε φίλοι του Πάκο, είτε γιατί είμαστε φίλοι του Παντελίδη, είτε γιατί είμαστε φίλοι του Καρυπίδη, είτε γιατί είμαστε φίλοι του Διαμαντόπουλου ή εχθροί όλων αυτών που ανέφερα, δεν έχουμε καμία απολύτως τύχη. Ή θα το πάμε το έργο συντεταγμένα και όλοι μαζί, και μου είναι αδιανόητο πραγματικά οι σύνδεσμοι, αυτοί δηλαδή που βράζει το αίμα τους, και οι ιερολοχίτες και το 14 και ο Super 3, να έχουν καταφέρει
και να έχουν αντιληφθεί ότι αυτός είναι ο δρόμος, μετά από πάρα πολλά χρόνια, και σας το λέω εγώ που κατά καιρούς είχα πολλές διαμάχες, όλοι οι συνάδελφοι, σίγουρα οι επικεφαλής των μέσων που ασχολούνται με τον Άρη, αλλά και οι επικεφαλής των μέσων που σέβονται τον Άρη, να έχουν σημειώσει ότι μαλώσαμε, πλακωθήκαμε, σκοτωθήκαμε, όχι εγώ θα βγάλω πρώτος την είδηση, όχι εσύ θα βγάλεις πρώτος την είδηση, όχι εμείς και οι δυο την είδηση κτλ. Και να μην μπαίνει η είδηση πάνω από τον Άρη, μετά από πολλά χρόνια γίνεται αυτό και ο απλός κόσμος, ενώ όλες αυτές οι δυνάμεις μέσα ενημέρωσης, σύνδεσμοι, έχουν αντιληφθεί ότι μόνο ενωμένοι πάμε, ο απλός κόσμος σκοτώνει στο Facebook. Μην το κάνετε. Άρης είμαστε, όχι Ερέρα. Άρης είμαστε, όχι Καρυπίδης. Άρης είμαστε, όχι Διαμαντόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ τον coach. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ το καλοκαίρι στο να χτιστεί αυτή η ομάδα. Και φυσικά δεν έφερε στο βωμό της εσωστρέφωσης, όπως λέτε, όλους τους παίκτες ο Ερέρα ή όλους τους παίκτες ο Διαμαντόπουλος. Οι 9 στους 10 ήταν από κοινού αποφάσεις. Πήρε τηλέφωνο ο Ερέρα, μετά πήρε ο Διαμαντόπουλος, ανέβασε λίγο ο Καρυπίδης. Έτσι λειτουργούν οι ομάδες. Κάποτε ναι, έπαιρνε ο Κόντης και έκλεινε ο Κόντης τον παίκτη. Και υπέγραφε ο Θανάσης. Αυτό γινόταν, ναι. Αυτός ήταν ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας. Τώρα δεν είναι έτσι η ομάδα. Και αυτό θα γίνει και με τον επόμενο προπονητή. Και στην τελική να σας πω και κάτι. Ξεφωνίζουμε τον Διαμαντόπουλο. Δεν χρειάζεται να τον ξεφωνήσει τον Διαμαντόπουλο. Ο Διαμαντόπουλος θα κριθεί, όπως και ο Καρυπίδης θα κριθεί, για τις επιλογές τους. Ο Διαμαντόπουλος είναι αθλητικός διευθυντής. Συγγνώμη, αλλά ποιος θα κρίνει τον προπονητή? Ποιος τον κρίνει? Εγώ? Ο Νίκος? Εσύ που με ακούς τώρα? Πέρσι ποιος τον έκρινε? Ποιος τον έφερε? Ποιος τον κράτησε μετά από δύο ανάποδα αποτελέσματα με τα Τρίκαλα? Το 0-0? Και ποιος ήταν αυτός που εισηγείται να μείνει ή να φύγει στη διοίκηση? Πέρσι δηλαδή γιατί ήταν αποδεκτός ο Μυροφορίδης και διακριτός ο ρόλος του? Και φέτος ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στην Αθήνα, με στον Παναθηναϊκό, ήρθε στον Άρη. Πρέπει να τον βαφτίσουμε λαμόγιο, κλέφτη, ψεύτη ή οτιδήποτε άλλο, χωρίς να αξιολογούμε το τι κάνει. Γιατί αν αξιολογήσουμε μετά από 6 μήνες και είναι ψεύτης, κλέφτης ή λαμόγιο ή οτιδήποτε άλλο, να το πούμε και να φύγει. Λοιπόν. Αλλά από το αν μένει ή φεύγει ένας προπονητής, θα τον χαρακτηρίσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο? Ή να απαξιώσω εγώ τον Ερέρα, ενώ ήταν αυτός που εισηγήθηκε την απόκτηση του Κουέστα? Του Βέλεθ. Τι να πω? Του Βέλεθ. Και του Βέλεθ. Ένα μήνα... είπα ένα τυχαίο πόλος. Έναν μήνα τον περίμενε τον Βέλεθ. Ή του Βέλεθ. Ή να απαξιώσω τον Διαμαντόπουλο με τον Ερέρα, που έφεραν τον Ματέο Γκαρσία με κοινή δουλειά. Ή να απαξιώσω, ας πούμε, τον Διαμαντόπουλο που έφερε με πολύ λιγότερα λεφτά τον Μαύραη. Από όσο θα μπορούσε να τον φέρει. Εντάξει. Μα το θέμα του Μαύραη, πρόσεξε λίγο. Που έκλεισε με πόσα. Γιατί αυτό έκανε 180. 180, 180. Γιατί αυτό έκανε. Ενώ είχε προταθεί με 400 στον Ολυμπιακό. Άναγια σου. Να τον απαξιώσω? Όχι, κύριε. Εμείς εδώ θα κρίνουμε με βάση τα γεγονότα. Όσα τουλάχιστον πέφτουν στην αντίληψή μας. Και μην ξεχνάτε κάτι πολύ βασικό, ότι ο Διαμαντόπουλος θέλει να πετύχει η ομάδα φέτος. Γιατί είναι και δικό του project. Αν ο Άρης δεν πετύχει φέτος, θα κριθεί και αυτός αποτυχημένος. Δηλαδή, συνομίζει ότι δεν θέλει ο Διαμαντόπουλος. Δεν με νοιάζει αν θέλει ή δεν θέλει. Φυσικά και θέλει. Εγώ σου λέω το εξής. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει διοίκηση στην ομάδα. Και υπάρχει διοίκηση. Και υπάρχει αθλητικός διευθυντής. Επίσης, ξέρω ότι έχω θέσει ως minimum στόχου. Αυτοί το έθεσαν. Την Ευρώπη. Ευρώπη. Αν λοιπόν
το Μάιο ο Άρης είναι εκτός Ευρώπης, θα έχει αποτύχει η προσπάθεια της ομάδας φέτος. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν και οι ανάλογες επιπτώσεις. Ποιες είναι οι επιπτώσεις? Αυτός που είναι διοίκηση θα έχει χάσει λεφτά. Και θα ζορίζεται του χρόνου να πείσει τον Αριανό να ξαναπάει στο γήπεδο. Ο αθλητικός διευθυντής θα έχει αποτύχει στη δουλειά του και πέρα από το τι θα γίνει στην πιάτσα για το όνομά του, ενδεχομένως να του πει διοίκηση, φίλε, σε έφερα γι' αυτό. Δεν έκανες. Γεια σου. Θα κριθούν. Είναι άλλο όμως να κριθούν και άλλο να αποδομηθούν. Και φυσικά την ευθύνη της μη συνέχειας της εργασίας με τον κύριο Ερέρα την έχει ο κύριος Καρυπίδης και ο κύριος Διαμαντόπουλος. Τον προπονητή που θα έρθει και θα επιλέξουν, την ευθύνη δηλαδή για την έλευση αυτού του προπονητή, θα την έχει ο κύριος Καρυπίδης και ο κύριος Διαμαντόπουλος. Και ανάλογα θα κριθούν. Γιατί πρέπει ενδιάμεσα να βάζουμε χαρτάκια, φαντάσματα, στημένα, χαλάκια που τραβάμε και γενικά ίντριγκα? Γιατί πρέπει εμείς, δεν λέω οι άλλοι, γιατί πρέπει εμείς να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία χωρίς αποδείξεις? Γιατί πρέπει να παίρνουμε το ψευδές δημοσίευμα από την Ισπανία, να λέμε ότι είμαστε Άρης και να το κάνουμε σημαία ότι είναι απλήρωτος? Για ποιο λόγο? Τι προσπαθείτε να μου απαντήσετε εσείς που το πήρατε χθες και το κάνατε σημαία να αποδείξετε στο συγκεκριμένο κομμάτι? Τι ακριβώς επιδιώκετε με αυτό? Πλέον το έδαφος λοιπόν, κύριοι, όλοι εσείς δεν είναι πρόσφορο. Γιατί ούτε τα μέσα ενημέρωσης πρόσκειται στον Άρη και ασχολούνται με τον Άρη μαλώνουν μεταξύ τους, ούτε οι σύνδεσμοι μαλώνουν μεταξύ τους. Και τα μέσα και οι σύνδεσμοι, δηλαδή τα εδάφη που καλλιεργούνταν η εσωστρέφεια τα προηγούμενα χρόνια, έχουν αντιληφθεί ότι ένας είναι ο τρόπος. Οι σύνδεσμοι για να χαίρονται, να γουστάρουν και να κάνουν τις εκδρομάρες τους και τις κερκίδες τους, τα μέσα ενημέρωσης για να ζήσουν και σε δεύτερο βαθμό να γουστάρουν, αν θέλετε, γιατί είμαστε και επαγγελματίες εμείς. Και ποτέ δεν μπορείς τον επαγγελματία που πληρώνεται να τον βάλεις στο ίδιο, στην ίδια γραμμή με τον οπαδό που πληρώνει. Αλλά για να πάμε καλά κι εμείς, θα πρέπει ένα πράγμα να συμβαίνει μόνο. Όχι να έχουμε πρώτη την είδηση. Είναι 2018. Ξεκολλήστε κάποιοι που είστε άσχετοι με την επικοινωνία και πετάτε αυτή τη βλακεία δεξιά και αριστερά. 9 και 5 το γράφω εγώ, 9 και 6 το γράφει ο άλλος. 9 και 6 το γράφει ο άλλος, 9 και 7 το γράφω εγώ. Δεν είναι εφημερίδα. Τέλος αυτά. Ένας τρόπος υπάρχει για να πηγαίνουν καλά τα site. Ένας. Δεν είμαστε εκπομπή του Ραπτόπουλου εδώ να επενδύσουμε στο αρνητικό. Ο ένας και μοναδικός τρόπος είναι να πάει καλά ο Άρης. Ο ένας και μοναδικός τρόπος είναι να παίζει κάθε χρόνο Ευρώπη. Ο ένας και μοναδικός τρόπος είναι να έρθει ο Τσίντσον Τσάν και να χώσει μια εικοσάρα μέσα στη μάπα τους και να τα σαρώσει όλα. Αυτό θέλουμε. Όλοι στον Άρη πλέον. Ενότητα, όχι εσωστρέφεια, και να μεγαλουργήσει ο σύλλογος. Γιατί αυτό αξίζει στον μεγαλύτερο σύλλογο της Μακεδονίας. Και ξέρετε γιατί είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος της Μακεδονίας? Γιατί αυτό λέει το DNA του. Γιατί δεν στήθηκε ποτέ σε κανέναν. Γιατί δεν στήνει. Γιατί δεν είναι τρύπιος ως σύλλογος. Μπορεί να τρυπιέται από δεξιά και αριστερά. Μπορεί να τον προδίδουν. Μπορεί να του βάζουν το μαχαίρι και να τον πήγουν και να το γυρίζουν. Αλλά δεν τρυπιέται με την έννοια που καταλαβαίνετε και δεν μπορώ να πω στο ραδιόφωνο. Θα πάει να κερδίσει και ας πάρει ο διπλανός το πρωτάθλημα. Θα πάει να κερδίσει και ας τον σώσει. Όποιον κι αν έχει πρόεδρο. Όποιον και αν έχει προπονητή. Ακόμα και αν υπάρχουν κατά καιρούς άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε να επιχειρήσουν να τον τρυπήσουν εκ των έσω. Θα τους αποβάλει. Γιατί είμαστε Άρης? Δεν είμαστε πρόσωπα.
Γιατί παραμείναμε Άρης ακόμα και όταν έφυγε ο Γκάλης. Εκτός αν την άλλη εβδομάδα, από τότε που έφυγε ο Γκάλης, φωνάζαμε Γκάλης και όχι Άρης. Ο μεγαλύτερος των μεγαλυτέρων δηλαδή. Και είδατε τι έγινε με τον Γκάλη. Επέστρεψε στο μεγαλύτερο των μεγαλυτέρων σύλλογο της Μακεδονίας. Break. Δεν έχεις βάλει την εκτέλεση που έχουμε στο φακελό μας του ύμνου, Δημήτρη μου. Εκείνη θα βάλεις. Αυτήν έβαλες. Δεν ξέρω, μάλλον δεν ακούγεις ακουστικά μου τόσο καλά τότε. Λοιπόν, Λίμπερο 107,4, All About Άρης On Air, επιστρέψαμε. Για να πάμε σε λίγο πάλι στο διάλειμμα. Μετά από αυτό το μισάωρο μονόλογο του Χρύσανθου. Με αλήθειες όμως είναι η αλήθεια. Καλό αυτό, με αλήθειες είναι η αλήθεια. Όχι, να σου πω κάτι. Εντάξει, δεν είναι. Εγώ, να σου πω κάτι. Εγώ, πρόσεξε με να σου πω κάτι. Όχι, να μιλήσω και εγώ, φίλε. Το νέο αίμα να ακούσουμε. Ναι, το νέο αίμα. Εντάξει, εγώ δεν είμαι τόσα χρόνια όσα είσαι εσύ. Εγώ πόσα είμαι, ρε παιδί μου. Είμαι όσα είμαι, τέλος πάντων. Εντάξει. Εγώ από τις πρώτες λέξεις που έμαθα. Γεια σου, ρε Δώρα. Είναι Χρύσανθος. Όταν ξεκίνησα την ασχόλησή μου με αυτό το πράγμα πριν αρκετά χρόνια, ρε παιδί μου, και με τον Άρη συγκεκριμένα, ήταν η λέξη ισοστρέφεια. Ναι. Και δεν είναι υπερβολή και δεν το λέω για να το πω και είναι πραγματικότητα. Απλά πρέπει να καταλάβετε κάτι. Τουλάχιστον το δικό μας ο συνάφη. Εμείς 4 χρόνια που η ομάδα ήταν μακριά από την Super League, δεν ήταν ρόδινα για μας. Κάποιοι χάσαν. Ναι, φίλε, κάποιοι χάσαν και τις δουλειές τους. Θέλαμε την αυτή την τετραετία. Εντάξει, εμείς δόξα τον Θεό τις κρατήσαμε. Εντάξει, δεν τις κρατήσαμε. Τις δημιουργήσαμε βασικά. Ναι, τις δημιουργήσαμε. Εντάξει, λοιπόν. Γιατί δεν είχαμε όρεξη ούτε να τρέχουμε στο Σουφλί, ούτε να τρέχουμε στην Αρναία, ούτε να τρέχουμε στο Νέστο Χρυσούπολης, ούτε πουθενά. Εντάξει. Και εμείς όταν πηγαίνει ο Άρης καλά, πηγαίνουμε καλά στις δουλειές μας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να θέλουμε να γίνει κάτι στραβό στο σύλλογο. Γιατί αυτή η καραμέλα με τους δημοσιογράφους κάποια στιγμή πρέπει να κοπεί. Εντάξει, οι δημοσιογράφοι πάντα θα είναι στο επίκεντρο και πρέπει να είναι. Και πρέπει να είμαστε. Και πρέπει να είμαστε. Ναι. Και σκληρή κριτική. Και κριτική άλλο όμως σκληρή κριτική. Και άλλο αυτό το παραμύθι ότι μαλώνουν μεταξύ τους για την είδηση. Του 1980 είναι αυτά. Προχώρησε ο κόσμος. Μιλούσα το πρωί με έναν φίλο και πραγματικά αντιλήφθηκα ότι ο άνθρωπος δεν είχε κανένα πρόβλημα προσωπικά μαζί μας. Γιατί ξεκίνησε από πινελίκη η φάση, όπως καταλαβαίνεις. Πάντα έτσι ξεκινάει. Ναι. Και είχε την αίσθηση. Χαιρετίσματα στο φίλο εκεί από τη Βέρεια. Και είχε την αίσθηση ότι εμείς ελέγχουμε το αν ο Ερέρα θα βγει να μιλήσει στην Ισπανία ή σε εμάς. Ναι, ναι. Εμάς ακούει ο Ερέρα. Και γιατί λέτε το βγάλατε εσείς, λέει, και το έβγαλε το Sporting 24 πρώτο. Λες και είμαστε το Ιπαϊάρης. Αυτό ναι. Δείχνει και μια άγνοια. Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν έχεις άγνοια, όταν δεν ξέρεις, μην παίρνεις τόσο κάθετη θέση. Λέτε τώρα, ρε φίλε, στο Facebook ναι. Έγραψα. Τι έγινε, θα μου πει κάποιος. Και όμως έγινε. Λέτε, ας πούμε, ότι ο Ερέρα έπαιρνε χαρτάκι από τον Διαμαντόπουλο, έπαιρνε χαρτάκι από τον έναν, έπαιρνε χαρτάκι από τον δημοσιογράφο. Ναι, ο Ερέρα δεν ακούει άνθρωπο. Δεν ακούει κανέναν. Πάντα θα ακούσει την πορά του που είναι κάποιοι δύο-τρεις συνεργάτες του, έτσι, σαν συζήτηση, σαν συμβουλή, πάντα θα έκανε το δικό του. Και θα πάρει αυτός ο άνθρωπος χαρτάκι. Αδύνατα, κάποιες φορές δεν τα ξέρουμε κιόλα και είναι φυσιολογικό και εσείς, αλλά και εμείς κάποιες φορές δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Εντάξει. Τι είναι να το παίρνει χαρτάκι, να μην λέμε επιπόλαια κάτι. Ό,τι λέμε να έχει βάση. Εντάξει. Και λέμε κριτική. Για το επιπόλαια ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ θέλω να περάσω το μήνυμα αυτό που σας λέω. Ότι όταν φτάσαμε στο σημείο πλέον, μετά από τόσα χρόνια, οι σύνδεσμοι, ο κόσμος του Άρη, αν θέλετε, να λειτουργεί με τέτοια απίστευτη ωριμότητα. Παιδιά, φάγαμε, αυτή είναι η αλήθεια, σφαλιάρα εντός έδρας από τον ΠΑΟΚ, σφαλιάρα από την ΑΕΚ, σφαλιάρα από τον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται τίποτα στο γήπεδο και έτσι πρέπει. Και μετά βγαίνουν οι σύνδεσμοι και οι ρολοχίτες γάλανε ανακοίνωση με ωριμότητα. Και είναι πιο όριμοι από τον όριμο. Και με αυτοκριτική μέσα και με σύνεση και με ενότητα και με όχι την εσωστρέφεια. Κανένα μα κανένα από τα site του Άρη ή η παραγωγή, τουλάχιστον αν θέλετε οι άνθρωποι οι πιο γνωστοί από όσους κάνουμε εκπομπές, δεν πάνε σε μια τέτοια λογική εσωστρέφειας.
που καλλιεργήθηκε στο παρελθόν από συγκεκριμένους ανθρώπους. Όλοι μπήκαμε και χορέψαμε στους ρυθμούς τους. Γι' αυτό και κέρδισαν εντός εισαγωγικών. Χάσαμε όλοι τότε. Κανένας λοιπόν δεν χορεύει στο ρυθμό της εσωστρέφειας. Καμία εκπομπή αποκλειστικά για τον Άρη. Κανένας παραγωγός. Και κανένας δημοσιογράφος. Και κανένας μα κανένας δημοσιογράφος. Και μια από τις αποδείξεις είναι και εφημερίδα. Τον τελευταίο και αυτό. Χρόνο. Αλλά σου λέω το εξής. Ναι. Και ενώ λοιπόν γίνεται αυτό. Τι. Θα πλακωθούμε μεταξύ μας στο Facebook. Θα βριζόμαστε στο Facebook. Θα τους κάνουμε τη χάρη στο Facebook. Όχι ρε παιδιά. Αυτοί δεν θέλουν γεμάτο Κλέαντης Βικελίδης, δεν θέλουν γεμάτο παλέ, θέλουν πραγματικά, γιατί ξέρουν ότι ο μόνος τρόπος για να νικηθεί ο Άρης είναι αυτός. Όταν είσαι καθαρός, όταν είσαι τίμιος, όταν είσαι ανεξάρτητος, που το πληρώνεις το ότι είσαι ανεξάρτητος, ή θα σε βάλουν στις μπρίζες με δανεικούς, και ψέματα για το Σιώπη ή ότι ο Ερέρα μένει στη Βέρεια ή θα σου βγάζουν την κάθε μία της Επιτροπής να σου λέει δεν θα ανέβεις ή θα σου βγάζουν τον κάθε δικηγοράκο να σου λέει ότι είναι ψέματα ότι πλήρωσε ή θα σε βάζουν τέτοιου είδους μπρίζες και όταν τελειώσουν αυτά και δεν μπορούν να επενδύσουν σε αυτά ένα πράγμα μόνο ξέρουν ότι μπορούν να σε κερδίσουν να σε βάλουν να μαλώσεις με τον αδερφό σου μόνο με αυτό. Πείτε λοιπόν όχι. Πείτε όχι. Δεν θα μαλώσω με τον αδερφό μου. Δεν θα στοχοποιήσω αυτόν που είναι μπροστά και φωνάζει για μένα. Και να σας το πω και λίγο εγωιστικά. Έχουν μείνει 5-6 φωνές αριανές. Που και τα άπλυτα των άλλων βγάζουν και δυνατά φωνάζουν για σένα. Μην τη στοχοποιούμε κάθε φορά γιατί κάποιος είπε... Μια μπουρδα δεξιά και αριστερά και πέταξε λάσπη. Στοχευμένα. Γιατί αν δεν φωνάξω εγώ δυνατά, ποιος θα σας πει για τις Μολότοφ έξω από την Τούμπα. Βολεύει όμως να σου πούνε... Μην τον ακούς αυτόν, αυτός δεν λέει την αλήθεια για τον Άρη ρε και τον Πάοκ θα πει. Βολεύει να απαξιώσουν τον Χρύσαδο, τον Νίκο, τον Αλέξη, τον Σάβα, τον Γιάννη, τον Κώστα, τους Αριανούς. Που φωνάζουν υπέρ του Άρη και βγάζουν και τα άπλυτα των άλλων στη φόρα. Και επειδή δεν μπορούν να σου αποδείξουν ότι όσα λέμε για αυτούς είναι αλήθεια, δεν μπορούν να σου πούνε ότι είναι ψέματα, τι κάνουνε, σε βάζουν στην πρίζα για τη δική μας την ομάδα. Πού ποντάρουνε, στην αγωνιστική αποτυχία. Στην αγωνιστική αποτυχία, η οποία είναι παράμετρος, ή μάλλον είναι αποτέλεσμα πολλών παραμέτρων. Διαιτησία, κακή διαχείριση είναι δική μας, λάθη δικά μας, περιβάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, ΕΠΟ, Λίγκα, αθλητικοί δικαστές. Μην τα ξαναπιάσω τώρα και σας πω τι γινόταν στο παρελθόν. Φαίνονται, ανοίξτε το Κοριόπολης, τη δικογραφία. Με το τι λέγανε οι δικαστές, τι να επιδικάσουν και τι να μην επιδικάσουν. Που χρωστούσε 30 χιλιάρικα στον Μαυρούκο τον ψηλό και του επιδικάστηκαν 920. 30-920. Τι σου λέγανε, ότι χρωστούσε 30 και επιδικάστηκαν 920. Όχι, σου λέγανε 920 χρωστάει ο Άρης. Είναι σαν αυτό την απλή του Σοερέρα. Το πρωί γράφει αθηναϊκό site, χωρίς υπογραφή, agent leaks, ανώνυμο, τι είπε ο Ερέρα για τη φυγή του από τον Άρη. Δεν έχω συναντήσει τέτοιες παρεμβάσεις στο έργο μου ποτέ και είμαι και απλήρωτος. Είπε ο Ερέρα στο περιβάλλον του και ξέρει ο agent leaks τι λέει ο Ερέρα στη θεία του στην Ισπανία. Για να μην πούμε τώρα τι έχει πάρει και τι του οφείλεται ακόμα έτσι. Πληρώθηκε σήμερα και το εξαρχείαρο το τελευταίο. Ήταν 6.000 αυτά τα οποία του οφείλονταν. Ο κύριος 80αρέας. 80 για 4 μήνες. Όλα. Όλα. Αυτό το περίφημο. Αλλά το ξέρω, το ήξερε ο Agent Leaks. Ο οποίος μπορεί να είναι ο Φούφουτος 4 που γράφει.
Και φυσικά γι' αυτό γράφει με ψευδόνυμο. Για να γράφει αυτά. Γιατί αν τα γράψω εγώ, θα έρθει η ΠΑΕ Άρης, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μία λαγόρη μου. Τι. Απέδειξε τα. Απέδειξε τον μ' αγαπάς, που λέει και το τραγούδι. Αλλά λάσπη. Και βγαίνει ο Ερέρα και τον ξεφτιλίζει τώρα αυτό να. Θα βγει να πει, συγγνώμη, έκανα λάθος. Συγγνώμη, ήταν λάθος η πηγή μου. Όχι, η λάσπη έπεσε. Η λάσπη έπεσε. Κοιτάξτε λοιπόν, να την πετάξουμε όλοι μαζί. Γιατί αν την πετάξουμε από πάνω μας όλοι μαζί, θα πάει στα μούτρα τους η λάσπη. Παρακαλώ να μην με καλούν. Κάτσε να βρίσω. Ρε συμπάκα, πάρτε λίγο τον μπάκα εκεί στο βαθυλακό. Πείτε, κάνει εκπομπή ο συνάδελφος. Εκπομπή γίνεται. Εκπομπή κάνουμε. 8.30 ώρα όλοι στο κλειστό του βαθυλακού. Πάλι παίζεις. Δευτέρα θα Παρασκευή. Α, τρεις την εβδομάδα. Θα το γράψω βλάξ. Ούτε στο NBA δεν παίζουν τόσο συχνά, χαρίσαμε. Φίλε, εντάξει. Οι ομάδες. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμα, Δημήτρη, και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καταρχήν να πω ένα ευχαριστώ στο φίλο τον Μπάμπη. Δεν ξέρω αν ήταν όριμος, αριανίδικος ή με κοχώνες πρόλογος, φίλε Μπάμπη. Ήταν σίγουρα αληθινός. Ήταν σίγουρα αληθινός. Και να σας πω και κάτι, δείτε το καθαρά, καθαρά, καθαρά επαγγελματικά. Πείτε ότι δεν είμαστε Άρης εμείς. Είμαστε επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Και θέλουμε το συμφέρον μας. Θέλουμε μόνο το συμφέρον. Την τσέπη μας θέλουμε, μόνο την τσέπη μας. Τίποτα, δεν μας νοιάζει ο Άρης. Εμείς ζούμε από τον Άρη. Τι με συμφέρει. Τι με συμφέρει. Η γάμα εθνική. Να είμαι όπως είναι οι άλλοι τώρα στη Βουδαπέστη, στην πρωτεύουσα της Τσόντας. Σωστό. Και να το περάσω εκεί το βράδυ μου. Με πληρωμένα όλα τα έξοδα από το μέσο που δουλεύω. Ή να τρώω τα σωθικά μου με το διπλανό αριανό site. Τι με συμφέρει. Να παίζω κάθε εβδομάδα και να λέω πάω για πρωτάθλημα. Ή να τρώγομαι με το συναριανό μου. Εμένα τον επαγγελματία που δεν με ενδιαφέρει ο Άρης. Με νοιάζει μόνο η πάρτι μου και τα λεφτά. Τι θέλω από τον Άρη εγώ. Θέλω να έχω κάποιον ο οποίος δεν έχει μία και να μου δίνει πρώτος την είδηση. Τι να την κάνω ρε την είδηση. Αναφορά τον Νάκα και τον Χρυσοβαλάντη. Στη Γάμα και στη Β' Εθνική που τα γράφατε και όλα σε αυτά. Ότι μας ένοιαζε η είδηση. Ούτε καν. Τι με νοιάζει εμένα η είδηση αν θα έρθει ο Ματέο ή ο Μπρούνο Γκάμα ή οποιοσδήποτε άλλος και το γράψω εγώ πρώτος και η ομάδα βγει έβδομη. Τι κέρδος θα έχω. Τι διαφήμιση θα πουλήσω για, αφού θέλετε να τα ακούσετε τόσο ομά. Αν ο Άρης δεν πρωταγωνιστεί. Αν ο Άρης δεν πηγαίνει καλά. Αν ο Άρης δεν μεγαλουργεί. Αν ο Άρης δεν παίζει Ευρώπη. Αν δεν διεκδικεί τίτλους. Αν δεν διεκδικεί πρωταθλήματα. Αν δεν διεκδικεί κύπελα. Τι με νοιάζει η είδηση. Που μετά από 30 δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα μετά που θα τη γράψω εγώ. Θα την πάρει και θα την γράψει κι άλλος. Θα την γράψει κι ο άλλος, θα την γράψει κι ο άλλος, θα την γράψει κι ο άλλος, θα την γράψει κι ο άλλος. Ποια είδηση. Καμία δεν θέλω είδηση. Δεν έχει αξία η είδηση. Το σχόλιο πλέον έχει αξία στην εποχή που ζούμε. Εγώ στο SDNA με πληρώνουν για την είδηση. Σχόλιο θέλουν, άποψη θέλουν. Τη θέση μου θέλουν. Το ίδιο είναι σε όλα τα μέσα ενημέρωσης πλέον. Στις εφημερίδες ακόμα. Παντού. Ποια είδηση. Που θα κρεμαστεί η εφημερίδα 8 η ώρα το πρωί και 8 και 30 δευτερόλεπτα ό,τι έχει γράψει μέσα θα έχει γραφτεί στα site. Αν δεν είναι του site copy-paste στην εφημερίδα. Ποια είδηση. Που σας το λένε και ως μαλώνουμε για την είδηση. Όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα μέσα ενημέρωσης, γιατί καθίσαμε κάτω και μιλήσαμε μεταξύ μας και τα λύσαμε όλα, όλα. Και είπαμε Άρης, τέλος. Σταματήστε λοιπόν αυτή την μπουρδα με την είδηση. Άρης είπαμε όλοι. Και δεν έχω καμία άδεια να το πω εκ μέρους και των άλλων των παιδιών, αλλά πραγματικά το λέω και δημόσια. Άρης είπαμε όλα τα μέσα ενημέρωσης, το ίδιο που κάνα και οι σύνδεσμοι. Άρης είπανε.
Δεν είπαν Super 3 οι Ρολοχίδες 14. Άρης είπανε. Το ίδιο κάναμε κι εμείς. Όλοι. Άρης. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αν κάνει λάθος ο Καρυπίδης θα την ακούσει. Αν κάνει λάθος ο Διαμαντόπουλος θα την ακούσει. Αλλά δεν θα τον βγάλω κλέφτη ή ψεύτη ή ότι βάζει, ότι τραβάει το χαλάκι για τον Ερέρα ενώ δεν το κάνει. Μόνο και μόνο για να ικανοποιήσω κάποιους που ζουν με τη φαντασμαλογολαγλία. Λαγνία. Πήγα να πω ωραία λέξη γιατί την έκανα ό,τι να είναι. Δεν χρειάζεται νομίζω να επανέλθω σε αυτό το θέμα. Είτε θα το πάμε μαζί παιδιά συντεταγμένα όλοι για να δούμε τον Άρη εκεί που αξίζει πραγματικά, είτε θα συνεχίσουμε να μαλώνουμε. Ο καθένας ώστε επιλέξει. Εγώ έχω επιλέξει. Ο Νίκος έχει επιλέξει. Οι 9 στους 10 συναδέλφους που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Άρη, όχι όλοι, οι 9 στους 10. Αλλά τουλάχιστον αυτοί που είναι οι επικεφαλείς έχουν επιλέξει. Το βλέπω. Γι' αυτό μας βλέπετε και μαζί φωτογραφίες. Και κάποιοι παραξενεύεστε και με... λέτε, γιατί λες εμένα, λες τον Δημήτρη και τα λοιπά. Έχουμε επιλέξει πλέον. Και ξέρετε γιατί έχουμε επιλέξει. Γιατί κανένας από εμάς στην τελική δεν ήταν βρώμικος. Ναι, κάναμε λακαμίες, πιστέψαμε σε ανθρώπους, στηρίξαμε λανθασμένα ανθρώπους για τα προσωπικά τους συμφέροντα, γιατί αυτό αποδείχθηκε στην πορεία για κάποιους, ότι δεν λειτουργούσαν για το συμφέρον του Άρη, αλλά για το προσωπικό του συμφέρον. Και πιστέψτε με, αν το κάνει ο Καρυπίδης, αν το κάνει ο Γουλιέλμος, εγώ δεν θα είμαι δίπλα τους. Δεν θα είμαστε δίπλα τους. Τώρα μπορείς να πας σε break, γιατί με κοιτάς με στα μάτια. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου. Δυνάμωσε λίγο τον Μποεμάκο, θέλω ένα λεπτό τον κύριο Μποέμι. Κύριο το λέω κακός. Κύριος ήτανε, αλλά από τη στιγμή που δεν είναι μαζί μας δεν είναι πλέον κύριος. Αλλά για μας θα είναι πάντα ο κύριος που ερμήνευσε τον ύμνο του Άρη. Δώσε Μποέμι και αφού ακούσει λίγο Μποέμι για να ερεμήσει το μυαλό των Αριανών, να τον βάλει στην καρδιά του και στο μυαλό του τον Μποέμι και αυτό που λέει για τον Άρη, τότε θα πάει σε break. Δώσε Μποέμι. Θα σας μεταφέρουμε την προσπάθεια του Άρη στο μπάσκετ με αντίπαλο τον Κανίγια. Κατάγια. Στην πόλη Γουένσου. Αυτή η ωραία διαφήμιση Φιλανδίας. Της Google δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή ο Θεός, Χριστός, ο Θεός. Για να καταλάβεις μερικοί που δεν ξέρουν και τα λοιπά. Τώρα γράφει αυτός, έχει αυτή τη διαφήμιση για το πώς θα είσαι δυνατός. Δεν έχουμε ανάγκη από αυτά. Καλά. Εδώ δεν έχουμε εμείς, είμαστε 41 ρε φίλε. Σωστό. Εσύ δεν καπνίζεις, δεν πίνεις. Αφλούσε Δευτέρα τώρα η Παρασκευή, βασικό. Ναι, χρήσατε, ναι. Ευτυχώς φίλε αυτό. Ναι, είναι όντως αυτό, ναι, μου έχει δώσει ζωή. Εγώ αρχίζω να περπατάω. Να περπατάς. Ναι. Εννοώ το να βγω έξω και να κάνω φίλε, μια δουλειά, να πάω στο σούπερ μάρκετ, στο φούρνο ή να πάω να πληρώσω ένα λογαριασμό. Πάω με τα πόδια στην Περαία. Δεν θα πάω τώρα με το αυτοκίνητο. Εντάξει. Γιατί ανεβαίνουμε τις κάλες και λαχανιάζουμε πλέον. Ορίστε. Πρέπει να κόψει το τσιγάρο πρώτον. Ναι, ναι. Και δεύτερον, κυριότερο, όχι να περπατάς να πηγαίνεις στο φούρνο. Να βάλεις τα αθλητικά σου, να βάλεις τη φορμούλα σου. 8 χρόνια και να κάνεις δύο κύκλους στην Περαία, 4-5 χιλιόμετρα, να υδρώσεις. Δεν έχω χρόνο. Τότε σύντομα θα γίνεις σαν και εμένα όπως ήμουν πριν ένα χρόνο. Που δεν έχεις χρόνο. Α, εγώ έχω καλό μεταβολισμό. Δεν κάνω, ναι. Καλό μεταβολισμό. Καλά. Δεν ανεβαίνω πάνω από τα 70. Μετά η κόφτη. Λοιπόν, 2-31-0-2-87 και 3 χρονών. Λοιπόν, 6 χρονών. Λοιπόν. Ανοιχτές οι γραμμές. Τι άνοιξε να μην, αφού θα έχει μάτς μετά. Άντε, δώσε ένα δεκάλεπτο να ακούσουμε και τον κόσμο και για αυτά που είπαμε και για όλα. Δέκα λεπτά και όση ώρα έχουμε και το μάτς θα πούμε και τα σημερινά νέα από την προπόνηση. Θα το βλέπεις εδώ. Live. Τι είχαμε σήμερα στο ρίσο. Άρης ξεκίνησε την προετοιμασία του για το μάτς με την. Δώσε λίγο ρεπορτάζ. Με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Θα τα πούμε μετά τις 6.30. Θα πούμε μετά τις 6.30. Έλα, πάμε στου ακροατές. Καλά το κάνω live περιγραφή. Καλησπέρα. Χαίρετε. Αν και είμαι, κύριε, καλησπέρα κύριε Τσαλτζίδη, κύριε Νίκο. Γεια σας. Γιατί αυτόν τον είπες με το μικρό και εμένα με το επίθετο, ρε. Από σεβασμό λόγω ηλικίας. Εσύ δεν ξέρω πιο πολλά χρόνια. Α, γι' αυτό, εντάξει, ωραία. Είναι η ηλικία, πες, είναι η ηλικία, ρε φίλε. Ηλικία, ρε. Κοντινά είμαστε με τον κύριο Τσαλτζίδη. Και εγώ με τον κύριο Παπαδόπουλο. Σχετικά. Με ικανοποίησε αυτό που είπες, κύριε Παπαδόπουλε. Ότι. Ότι δεν έπαιρνε χαρτάκι και δεν άκουγε ο κύριος Ερέρα. Αυτό είναι δείγμα μεγάλου προπονητή.
Και επειδή ακούω για κάποια ονόματα, σταματήστε ρε παιδιά τους κυρίους Τσιόλιδες να ξανάρθουν στον Άρη. Δηλαδή, το Σούλη Παπαδόπουλο ρε προχτές... Μην ασχολείσαι, δεν υπάρχει θέμα Τσιόλι, πάμε παρακάτω. Ναι, το κύριο, αυτό που ήταν στο Ηρακλή, τον κύριο Παντελίδη, να το πούμε το όνομα, αυτό δεν το παίρνει, το παίρνει προποντή, που έχει 5 βαθμούς υπάρχει. Του Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Υπάρχει. Υπάρχει θέμα Παντελίδη. Υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Τι θες να μην σου λέμε την αλήθεια. Εγώ αυτό το κάνω κριτική που ήταν στον Ηρακλή και δεν ήθελε να έρθει στον και... Άρη όταν ήσουν στον Εθνική. Περίμενε τώρα. Γιατί κόβεις, γιατί στον Παντελίδη, γιατί στον Παντελίδη πας στο μισό και δεν λες ότι πέρσι τον πήρε 15ο τον Αστέρα και τον έβγαλε Ευρώπη. Ποιος? Και πας στο αρνητικό μόνο. Ποιος? Αυτός, 1-0. Ο Αστέρα τον έβγαλε 5ο. Όχι ο κύριος Παντελίδης. 15ος ήταν ο Αστέρας. Ναι, ο πρόεδρος του Αστέρα, ξέρεις ποιος είναι? Ποιος είναι? Ο κύριος εκεί πέρα που είναι στον Αστέρα. Άρα άκου τι λες, άκου τι λες. Ναι. Όταν λοιπόν βγαίνει ο Αστέρας πέμπτος, τον έχει βγάλει ναι. ο πρόεδρος. Όχι, τώρα που είναι 15ος, είναι ο Παντελίδης. Ορίστε, κοίταξε, αυτά που γινότανε παλιά, ναι. αυτά που γινότανε παλιά που μας φέρανε το Σούλη Παπαδόπουλο, που δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Καλά, μη συγκρίνεις τώρα. Ενημερώσου λίγο, ενημερώσου, έχεις μείνει λίγο πίσω. Ο Παντελίδης τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί αρκετά. Προπονητικά. Θα τον κρίνουμε και θα εφόσον έρθει στον Άρη, θα τον κρίνουμε. Στον Άρη. Προκαταβολικά δεν κρίνουμε κανέναν. Απλά τόσο. Ναι. Γιατί ο κύριος αυτός χαρτάκια θα παίρνει. Α, το... Γιατί το προδικάζεις δηλαδή ότι θα παίρνει χαρτάκια. Θα παίρνει χαρτάκια και θα μπαίνει ο καθένας στα αποδυτήρια. Ποιος θα μπαίνει. Και θα την κάνει άνω κάτω την ομάδα. Άνω, με τον Παντελίδη δύσκολα. Γιατί έχει 5 βαθμούς με τον Αστέρα. Ενημερώσου, ενημερώσου λίγο γιατί φεύγει από τον Αστέρα. Επειδή δεν παίρνει χαρτάκια φεύγει. Πάμε στον επόμενο. Καλά. Γεια σας. Καλησπέρα στον επόμενο. Ναι. Χαρτάκης. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Εσείς ξέρετε αν δίνουν χαρτάκια, αν παίρνουν χαρτάκια οι προπονητές. Σε εγώ ποια... δίνω χαρτάκι στο Χρήσανθο. Δεν έχουμε πρόβλημα. Μέσα να χωριέσαι. Ωραία. Μέσα είναι 11 ο Χρήσανθος. Α, έτσι μπράβο. Τι αρρώστια είναι αυτή με τα χαρτάκια. Ρε. Παιδιά. Ναι. Ο Μάκης είμαι. Δεν καταλάβαμε, ρε Μάκη. Λοιπόν, παλικάρια, κοιτάξτε, χθες δεν ξέρω τι έγινε. Με είπε ένας φίλος ότι με άκουσε και είπα τη λέξη Αναστασιάδης και ο Χρήστανθος λέει, με έκλεισε, δεν ξέρω. Δεν είπα τη λέξη Αναστασιάδης. Μπορεί να έκανα και λάθος λόγου. Εγώ είπα αν γνωρίζετε, αν ναι. υπάρχει θέμα Αναστασίου. Είπα. Α, όχι, Αναστασιάδης είπες. Αναστασίου είναι στην Ομόνια, δεν ξέρω. Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Ναι. Ο Αναστασίου λοιπόν είναι προπονητής της Ομόνιας. Με Ανδρέας Κέντζο βοηθά. Το ξέρω, αλλά επειδή άκουσα. Την προηγούμενη εβδομάδα προσλήφθηκε από την Ομόνια. Δεν υπάρχει θέμα Αναστασίου, να είμαστε γρήγοροι. Πάμε, άσε τι άκουσα. Ωραία, λοιπόν. Εμείς δεν είμαστε η εκπομπή του άκουσα, μου είπανε. Δεν υπάρχει θέμα Αναστασίου. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι πρέπει να έρθει κάποιο καλό προπονητή στον Άρη. Αν θέλουμε να βάλουμε στόχου, ζητάμε να πάρουμε έναν καλύτερο από τον Ερέρα. Προσωπική άποψη πιστεύω. Δεν ξέρω αν η λέξη καλύτερος είναι η λέξη που πρέπει να χρησιμοποιούμε. Τι σημαίνει καλύτερος. Τι σημαίνει καλύτερος. Αν όχι καλύτερος ο ίδιος, το βιογραφικό του λοιπόν. Τι σημαίνει ο ίδιος. Γιατί κοίταξε να δεις κάτι, η δική μου άποψη χρήσης. Εμένα η άποψή μου συμπίπτει με του Αλανιάρη, κατάλληλος. Μας δίνεις το δικαίωμα να παίρνουμε μια γραμμή να μιλάμε ένα λεπτό. Κατάλληλος, λέω εγώ προπονητής, όχι καλύτερος. Συμφωνώ μαζί σου, εγώ δεν αμφιβάλλω. Έτσι. Μαζί σου είμαι. Επειδή μας δίνεις λίγο και έχεις τη γραμμή και δεν μας εκρατάω τη γραμμή, ναι. εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που όλοι γνωρίζουμε και εσύ το λες και εμείς, ότι ένας προπονητής πήρε 20 παίκτες, έκανε αυτό που έκανε, με τα καλά του και με τα λάθη του. Όταν αποφασίζει η διοίκηση να φύγει αυτός ο προπονητής ή κοινή συνενέση τέλος πάντων ότι χωρίζουν οι δρόμοι μας, θα πρέπει αν μη τι άλλο να φέρω έναν προπονητή τον ίδιο. Κατάλληλο ή καλύτερο. Ποιος κρίνει αν είναι κατάλληλος ή καλύτερος. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή συμφωνώ μαζί σε αυτό που είπε στον προηγούμενο για τον Παντελίδη. Συμφωνώ, πήρε τον Αστέρα Τρίπολης 15ο, πήρε τον Ηρακλή και τον έσωσε. Συμφωνώ και δεν θα πω ότι είναι καλός προπονητής. Δεν έχω τέτοιο δικαίωμα. Εγώ προσωπική άποψη, για τον Παντελίδη δεν έχω. Ούτε κι εγώ. Αλλά ρωτώντας. Μισό λεπτό, Μάκη, να κάνουμε κουβέντα για να ακούει και ο κόσμος δύο πράγματα. Ρωτώντας ναι. δεξιά και αριστερά, όποιον έχω πρόσβαση και τον εμπιστεύομαι, όλοι μου είπαν θετικά λόγια. Τώρα, από το λέω θετικά λόγια, μέχρι τον βλέπω να αποδίδει στον Άρη, γιατί έχει διαφορά η Τρίπολη, έχει διαφορά ο Ηρακλής με τους στόχους που είχε με τον Άρη, είναι απόσταση. Δεν μπορώ όμως να τον αφορήσω πριν το δω, όπως δεν μπορώ και να πω ότι είναι ο κατάλληλος. Μαζί σου, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά τώρα, Χρήστανθε,
Μήπως κάνουμε ένα... Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για έναν προπονητή όμως που έχει ομάδα. Δεν ξέρω αν έχει φύγει ο Νεφέλα Τρίπολης, αλλά έχει ομάδα, έτσι δεν είναι? Έχει ακόμα, ναι. Μέχρι την Κυριακή θα έχει ομάδα, ναι. Α, μπράβο. Εγώ θα κατέβω, εσύ είπες εχθές ότι εγώ τη Δευτέρα θα έχω προπονητή στον πάγκο. Αν όχι στον πάγκο, τουλάχιστον στην Κερκίδα. Εγώ λέω λοιπόν τώρα ότι με αυτό που έχω μάθει ότι θα είναι στην Κερκίδα. Στην Κερκίδα. Εντάξει, δεν θέλω να σου κρατάω άλλο τη γραμμή. Εύχομαι η καλύτερη επιλογή του Άρη να είναι όσο το δυνατόν πιο καλή. Τίποτα. Να είσαι καλά. Να είσαι γερός. Επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπράβο, Παπαδόπουλε. Ναι, Βιλέ. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άρες μάρες κουκουνάρες. Εντάξει. Άρες μάρες ή Άρης μάρες. Ας το παραφτάσουμε στο Άρης. Ωραία. Αν δηλαδή οι φύλαθροι μας ήταν οι φύλαθροι της Manchester United ή της Liverpool, ναι, θα έπρεπε να είχαν γκρεμίσει τα γήπεδα των ομάδων τους. Μετά το χθεσινό ειδικά της Liverpool. Μια που η Manchester, για παράδειγμα, σέρνεται αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα έπρεπε να έχει φύγει ο Μουρίνιο, θα έπρεπε να είχαν έρθει άλλοι 3-4 προπονητές, γιατί η Manchester είναι χάλια. Ή η Liverpool που έχει να πάρει πρωτάθλημα πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια αρχίσατε? Πολλά, αλλά είναι μια άλλη κουλτούρα. Εδώ μιλάμε για Ελλάδα. Το 90. 99. Δεν ισχύει, αλλά εμείς τα έχουμε ισοπεδώσει. Η κουλτούρα όλα, έχει. Έχει όλα. Μα πρόσεχε, τα ισοπεδώνουμε είναι θέμα κουλτούρας. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά στην κουλτούρα του Έλληνα με την κουλτούρα του Άγγλου, ας πούμε, μιας και ανέφερες τη Λίβερπουλ. Πάρε για παράδειγμα. Και όχι μόνο του Άγγλου, ναι, το, και του Έλληνα. Του Έλληνα. Ναι, του Έλληνα. Του Άγγλου. Πάρε για παράδειγμα τη Manchester United. Πήρε το Ferguson και τα πρώτα 6 χρόνια παλεύανε μια να σωθούν. Μια να μπουν πεντάδα κτλ. Δες πόσο χρόνο τον κρατήσαν. Δεν την κατάφερε. Δυστυχώς. Ναι, αλλά στην Ελλάδα είναι. Έχουμε φτάσει στο σημείο να σου κάνουμε σημάντο. Στην Ελλάδα παίζει ο Άρης. Ο κάθε, να μην πω όνομα, όλοι έχουμε την άποψή μας. Εμείς κάνουμε, εμείς είμαστε η διοίκηση, εμείς είμαστε τα πάντα, εμείς είμαστε οι τεχνικοί διευθυντές, εμείς είμαστε όλοι. Βρει άποψη να έχουν όλοι. Το θέμα είναι να μην ισοπεδώνουμε πράγματα και πρόσωπα και καταστάσεις. Εγώ δέχομαι να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να έχεις άποψη. Θέλω να ασκείς κριτική και θέλω να την πεις και την άποψή σου. Αλλά να πεις, μου κάνει, δεν μου κάνει. Ξέρεις, δεν θέλω να μου λες, αυτός δεν κάνει, μη τυχόν και τον πάρεις. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί να μου πει κάποιος, φιλέ, εγώ πιστεύω ότι ο Παντελίδης δεν κάνει. Ή φιλέ, εγώ πιστεύω όχι, ότι είναι ο ιδανικός. Ότι παίρνει χαρτάκι. Ναι, εμείς ξέρουμε ότι παίρνει χαρτάκι ο Παντελίδης. Πριν έρθει καν. Πριν έρθει στην ομάδα, ξέρουμε ότι παίρνει χαρτάκι. Εντάξει. Αυτό είναι τόπο, Νίκος. Παίρνει χαρτάκι. Τελείωσε. Μπορεί να ήταν στον καμπανιακό κάποια μέρα να τον είδε. Το ίδιο πράγμα έγινε εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες με τον Παπαντονίου στο μπάσκετ. Επειδή ο συγκεκριμένος φέρεται όπως φέρεται στο παιχνίδι του. Εντάξει, αυτός πήγε στον Πανιόνιο πλέον. Ναι, πήγε στον Πανιόνιο γιατί... Για οικονομικούς λόγους πήγε στον Πανιόνιο όμως, δεν πήγε για άλλο λόγο. Για οικονομικούς, αλλά σίγουρα αν εσύ ήσουν από Παπαντονίου και είχες να ακούσεις και... Έβλεπες το κλίμα. Διαβάζεις στο ίντερνετ 500 μπινελίκια για πάρτι σου, ναι, σου λέω γιατί να πάω να παίξεις στον Άρη. Σωστό είναι αυτό που λες. Άσχετα αν είναι ένας παίκτης ο οποίος, άμα θα ερχόταν στον Άρη, θα σκύλιαζε για την ομάδα. Εντάξει, υπάρχουν παίκτες όμως σαν τον Παπαντονίου που μπορείς να βρεις. Κάποτε έχει παίξει ο Γιαννούλης ο Αντιαριανός. Μην τα ξεχνάμε. Αντιαριανός ο Γιάννης. Παοξής μπορώ να το χαρακτηρίσω. Αντιαριανό δεν νομίζω. Εντάξει τώρα καλά. Ότι είναι παοξής και φανατικός το ξέρω. Αντιαριανό δεν έχω ακούσει να λέει κάτι. Τώρα... Δεν λέει, τον ακούω, τον έχω ακούσει πολλές φορές στην εκπομπή. Κάποτε φασούλα στον πατέρα μου. Ναι. Κάποτε φασούλα στον πατέρα μου. Ναι. Του λέει, τι θα πεις για τον Άρη. Ποιος Άρης. Εντάξει, μετά έδωσε την πάσα όμως. Κατάλαβες. Έγινε. Να είσαι καλά. Άντε να δούμε που σχεδόν είμαστε τη μέρα. Έτσι. Στο μυαλό των Αριανών, όχι στην ομάδα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Κώστας. Έλα Κώστα. Γεια σου Κώστα. Μετά τη χθεσινή ένταση να πούμε λίγο κάτι πιο ελαφρύ. Λοιπόν, εγώ πιάνομαι χρήσανθο από αυτό που είπες, ότι όλοι κρίνονται φυσικά και ο τεχνικός διευθυντής. Μόνο που, για τις αποφάσεις του, μόνο που ίσως θα πρέπει να κρίνουμε τον κάθε τεχνικό διευθυντή και την κάθε διοίκηση, όχι για τον στόχο του έτους, αλλά για το όλο project. Δηλαδή, σωστό, αν φέτος, ας το πούμε, βγει η ομάδα Ευρώπη και πάει το καλοκαίρι και την αλλάξει όλη, και αποτύχει, δεν θα είναι μια επιτυχία μακρύ πρόθεσμη, γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή ο σύλλογος θέλει τη σταθερότητα. Θέλει να χτίσει κάτι
που να του βγαίνουν αυτόματα πράγματα τις επόμενες χρονιές. Είχε πει τότε ο Ντέμις ο Νικολαίδης ότι το πρωτάθλημα είναι μια εφήμερη χαρά. Μπορεί να ακουγόταν λίγο περίεργο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά είναι μια πραγματικότητα και ένας ρεαλισμός, έτσι. Ναι. Πρέπει να χτίσει η ομάδα και ο τεχνικός διευθυντής, πέρα από τις αποφάσεις που πήρε για τον Ερέρα, που είναι δικαίωμά του να τους πάρει, φυσικά, γιατί ζει και περισσότερο την ομάδα, αλλά θα πρέπει να κρυθεί και αυτός, εφόσον επικοινωνήσει με τον κόσμο και μας δώσουν το όραμά τους, τους στόχους τους, το project, σε βάθος χρόνου, ίσως τριετίας, τετραετίας, κάπου τόσο οι ομάδες θέτουν. Πέρα από ότι σέβομαι τον τρόπο που επικοινωνεί ο Διαμαντόπουλος, γιατί έχει επιλέξει να επικοινωνεί μέσω των μέσων ενημέρωσης. Δηλαδή, φωνάζει εμάς και λέει πέντε πράγματα από τα οποία βγαίνουν στα έξω. Είναι λίγο περίεργο, αλλά τέλος πάντων επικοινωνεί έστω και. Εγώ θα ήθελα να τον δω. Μου το είπες και χθες αυτό, ότι και να τον ακούσω και στο live. Θα ήθελα. Ναι. Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί όλα παίζουν ρόλο και η γλώσσα του σώματος που λένε. Απ' την άλλη, να σου πω κάτι. Να πω και κάτι άλλο. Ας κάνει τις σωστές κινήσεις που είναι για τον Άρη, μην τον ακούσουμε ποτέ. Όχι, ναι. κοίταξε, όλα στη σύγχρονη εποχή χρειάζεται όλα παίζουν ρόλο. Και η επικοινωνία παίζει ρόλο. Γιατί το λέμε αυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο Μόντσι στην Ιταλία βγαίνει και λέει το πρόγραμμά του. Ο τεχνικός διευθυντής της Γιουβέντους βγαίνει και κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Όχι. Πήγε και έφερε τον Ρονάλντο. Ναι, πήγε και έφερε τον Ρονάλντο στο ξαφνικό. Εντάξει, μιλάμε για άλλα επίπεδα και για άλλες καταστάσεις. Μακάρι να έρχονται. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, Κώστα μου, και έτσι και δική μας. Εμένα μου αρέσει αυτή η κουβέντα. Το θέμα είναι να έχουμε την επικοινωνία για να ικανοποιούμε την περιέργειά μας και να μαθαίνουμε, ή να έχουμε την επικοινωνία για να λειτουργεί σωστά η ομάδα. Να γίνει η συνέλευση του Εραστέχνη Άρη να για να μάθουμε κι εμείς. Πρόσεξε, για να μάθουμε κι εμείς ο κόσμος. Ή για να προχωρήσει ο σύλλογος. Γιατί μετά από ένα σημείο στη Λέσχη, ξέρεις τι κάναμε. Για να προχωρήσει ο σύλλογος. Στη Λέσχη, μετά από ένα σημείο το χάσαμε. Γιατί το ζήτημά μας ήταν να ξέρουμε τα πάντα. Να μαθαίνουμε τα πάντα. Συγγνώμη, αλλά μακροπρόθεσμα, όταν κρύβονται προβλήματα ή όταν δεν λες την αλήθεια, τέλος πάντων, ή λες τη μισή αλήθεια, μακροπρόθεσμα αυτό ποτέ κανέναν δεν οδήγησε σε σωστό. Σωστό, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο στόχους, σε αυτό που λες. Το ζήτημα όμως είναι να το μαθαίνει. Μισό λεπτό. Είναι να το μαθαίνει αυτός που θα πρέπει να δράσει. Για να διορθώσει το κακό. Όχι να το μαθαίνει ο κόσμος για να ικανοποιήσει την περιέργειά του. Λοιπόν, επειδή είπες ένα ωραίο παράδειγμα για τη Γιουβέντους, πέρσι η Γιουβέντους πήγε και άλλαξε το λόγο. Και άλλαξε το λόγο, δεν έβαλε κάτι ρήξη και λεφτό, απλά είδα, άλλαξε, ας το πούμε, τη γραμματοσειρά κατά κάποιο τρόπο. Το είδα, ναι. Αυτό οι άνθρωποι, όταν έγινε ο κακός χαμός στους οπαδούς, βγήκαν οι άνθρωποι και δώσαν μια συνέντευξη και εξήγησαν τον λόγο που συνέβη. Mm-hmm. Και φυσικά ήταν πολύ επιτυχημένο, έτσι. Ναι. Γιατί τα έσοδά τους εκτοξεύτηκαν από το e-shop τους μέχρι στην μπουτίκα στο γήπεδο. Άρα ήταν μπροστά ο Λάσκαρης. Που έβγαλε το μυαλό. Δεν ήταν μπροστά ο Λάσκαρης, τέλος πάντων. Εντάξει, ατυχές το παράδειγμα. Ο Λάσκαρης ίσως αν δεν είχε μερικά δισεκατομμύρια ακόμη. Η επικοινωνία είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στο σύγχρονο management, στο ποδοσφαιρικό management. Αυτό πρέπει να έχουμε φωνή παντού. Λόγους όπως εσωστρέφεια, όπως είναι ο Άρης. Έτσι, και έχεις κάνει μια καταπληκτική εισαγωγή. Είναι πράγμα που χρειάζεται ο κόσμος του Άρη για τους δημοσιογράφους του Άρη. Την αλήθεια. Πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει μια ισορροπία. Την αλήθεια σου είπα. Αυτό. Αυτό που υπάρχει φέτος δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, είναι σε μικρότερο βαθμό τουλάχιστον. Είναι σε μικρότερο βαθμό. Τέλος πάντων, εντάξει, οι 9 στους 10 συνεννοούμαστε. Είναι σε μικρότερο βαθμό. Είναι σε μικρότερο βαθμό. Να είσαι καλά. Καλό σας βράδυ. Επίσης, επίσης. Έχουμε άλλο Δημήτρη. Παρακαλώ. Πάμε το μάτς ξεκίνησε. Τι γίνεται, ρε φίλε. Έχει ξεκινήσει, αλλά δεν δουλεύει το link ακόμα. Ποιο link? Και δεν υπάρχουν και στατιστικά. Α, ωραία, εντάξει. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Waiting for FIBA. Γεια σας. Καταρχήν, λίγο ψυχραιμία να θέλω να συστήσω έτσι στους φίλους αριανούς. Νομίζω είναι αδερφιά, γιατί είμαστε λίγο, ξέρεις, δηλαδή αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που κάνουμε πάντα στο μυαλό μας, θα κάνουμε όλα σαλάτα, λίγο θα κάνουμε χαμός γίνεται. Ναι. Με τον Ερέρα, με τον ποιος θα έρθει. Θέλω να πω λίγο τη γνώμη μου όσον αφορά το κομμάτι της ομάδας και του project. Ναι. Όταν ξεκίνησε φέτος ο Άρης, ξεκινήσαμε και είπαμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα που να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και το καθεξής. Θεωρώ πως ήταν, χωρίς βέβαια να βγουν από επίσημα χείλη έτσι και να πούμε ότι στόχο έχουμε την Ευρώπη, θεωρώ πως όλοι μέσα μας κατά βάθος ξέραμε ότι ο στόχος ήταν πεντάδα. Το έχει πει ο Καρυπίδης στη συνέντευξη στην Άρης, είσαι. Ότι στόχος είναι η Ευρώπη. Ναι, δηλαδή
επειδή ακούγεται ότι δεν είχαμε στόχο εξ αρχής, ότι εγώ θεωρώ πως είχαμε στόχο. Πάντα είχαμε στόχο. Μήνυμα στόχο δεν έχουμε στόχο. Ναι, δηλαδή εντάξει, οκ, okay, δεν μπορείς να. Άσχετα αν λείπαμε 4 χρόνια, δεν μπορείς να πάρεις μέσα στο πρωτάθλημα και σαν Άρης να μην έχεις στόχο την πεντάδα. Αυτό εξυπακούεται. Ειδικά όταν κάνεις τέτοιες προσθήκες. Γιατί ο στόχος βγαίνει και από τις μεταγραφές που κάνεις. Όταν, ας πούμε, βλέπεις ένα ολόκληρο καλοκαίρι, έρχονται παίχτες καλοί, με περγαμηνές, συστημένοι καλοί, μέχρι και τον Σεπτέμβρη φέραμε κόσμο, φέραμε σιώπη, φέραμε, δηλαδή κάναμε πράγματα πολύ καλά για τη φετινή ομάδα. Και το Σεπτέμβρη ανέβηκε και άλλο το επίπεδο. Ανέβηκε και άλλο, γιατί όταν στελεχώνεις την ομάδα με Μαρτίνες, σιώπη, σαν τελευταίες μεταγραφές με Μαυράη, σωστά, δηλαδή πας να ανέβεις επίπεδο σαν ομάδα έτσι κι αλλιώς, για να έχεις βάθος θεωρητικά. Τώρα, αυτό που με έχει προβληματίσει είναι ότι ενώ ξεκινήσαμε λοιπόν έτσι και είπαμε ότι θέλουμε μια ομάδα καλή και θέλουμε έτσι να είμαστε ανταγωνιστικοί και να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, στην ανταγωνιστική φεύγει ο προπονητής. Οπότε, λες τώρα, φεύγει ο προπονητής γιατί δεν έχω αποτελέσματα, που σημαίνει ότι αρχίζει και χάνεται ο στόχος της πεντάδας σιγά σιγά, λες, ας πούμε, για να μην χαθεί κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Απ' την άλλη όμως έτσι δεν στηρίζεις το project σου, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί αν πεις ότι θέλω σε 2 χρόνια να πάρει ο Άρης πρωτάθλημα και να διεκδικεί τρόπαια και θα πρέπει ένα χρονικό διάστημα να δοκιμαστεί η ομάδα, να δοκιμαστεί ο προπονητής, να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν και φετινή χρονιά να είναι ένα ερωτηματικό, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Δεν έφυγε κυρίως λόγω των αποτελεσμάτων ο Ερέρα όμως. Εκεί είναι το θέμα και η ουσία στην περίπτωση. Δεν ήταν αποτελέσματα. Ήταν άλλα πράγματα. Ήταν ο τρόπος που έπαιζε το παιχνίδι του, ας πούμε, πιστεύω. Ήταν ο τρόπος που δούλευε μέσα στην εβδομάδα με την ομάδα. Με την ομάδα. Ήταν το ότι έχασε και τα αποδυτήρια από ένα σημείο και μετά. Σίγουρα οι άνθρωποι ξέρουν κάτι παραπάνω. Ναι. Εγώ το μόνο που κρατάω από τις δηλώσεις του Διαμαντόπουλου τις προχθεσινές, που αυτό εμένα κάτι μου κάνει όταν το ακούω, ναι, γενικά, είναι ότι, παιδιά, λέει, εγώ είμαι επαγγελματίας και θέλω να κάνω καριέρα. Το είπε ο Διαμαντόπουλος αυτό, ναι, σαν τεχνικός διευθυντής. Πέρα λοιπόν τις δηλώσεις του Προέδρου μας, το ότι έχεις και ένα τεχνικό διευθυντή, πολλές ομάδες πλέον να έχουν ένα τεχνικό διευθυντή που θέλει και υπολογίζει την καριέρα του, θεωρώ πως θα πάρει όσο πιο σωστές αποφάσεις μπορεί. Εννοείται. Και να πούμε το εξής, επειδή βλέπω εδώ στο live του All About Άρης έχουν βρει την άκρη, 7-20 προηγεί το Άρης στο πρώτο δεκάλεπτο. 7-20. Όλο αυτό. Γιατί με έχει κάνει 3 συνεχόμενα, βλέπω τρίποντα, βάζει ο ένας τρίποντα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πράγμα. Όταν κάνουν 12 ταξίδια παίζουν καλύτερα και στην Ουκρανία. Έτσι, μην ανοίξει το live ποτέ. Αφήστε να κερδίζουμε. Ωραία. Έτσι. Ας μείνει έτσι. Να είσαι καλά. Ας μείνει έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Έχουμε άλλο, Δημήτρη. Άλλους 2, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά. Κάνα κουρασάν, θα φέρεις διέτης? Δεν είμαι τώρα στα κουρασάν, φύγαν αυτά. Από 7-10 ο Άρης έχει κάνει ένα σερί 10-0 και κερδίζει 7-20. Αρμάδα του Βαγγελέτη. Ωραία. Αυτά είναι χαρμόσυνα. Ωραία. Να συνεχίσουμε. Λοιπόν, έρχομαι από εκεί, από το χωριό σου, αλλά πρωί. Πόσο πρωί? Κάτι στις 8. Ναι, φύγα. Καμιά φορά μην μπορεί να με συναντήσει, να πηγαίνω τα παιδιά σχολείο. Εντάξει. Μπορεί να σε πάρω τηλέφωνο, έχω καμιά πίτα. Να πάρεις, ναι. Άμα είναι για την κούτρα πρώτη. Λοιπόν, μην είσαι πίτα εγώ μόνο. Εγώ εδώ και πολύ καιρό, φίλε, μπαίνω μια φορά τη βδομάδα στο Facebook και έχω ίσκο το κεφάλι μου. Ναι. Τα προσπερνάω όλα. Mm-hmm. Πρέπει όλοι να βάλουμε στο μυαλό μας κάτι. Εμείς ένα πράγμα πρέπει να γουστάρουμε. Ούτε τον Καρυπίδη, ούτε τον Ερέρα, ούτε τον Γκάμα, ούτε τον Βίτα, μόνο τον Άρη. Έτσι. Εάν θα έχουμε στο μυαλουδάκι μας αυτό και πηγαίνουμε στο καρκλάκι, καθόμαστε και γουστάρουμε, αυτή είναι αλλονό δουλειά, δεν είναι δικιά μας. Δεν θα γίνουμε οι δήμονες. Αυτά τα ζω από το 70 που πηγαίνω στο γήπεδο. Έτσι είναι, όπως το λες. Το πρώτο παιχνίδι που πήγα, πήραμε και κύπελο. Κατάλαβες. Μετά τι έγινε? Κουρλήσεις. Μετά, αφού τα ξέρεις, ρε φίλε. Σωστά και αυτό. Από το 75 ενεργοί συνδεσμίτες και. Έχουν δει τα μάτια μου, τα ξέρεις εσύ. Και έχουν ακούσει και έχω ζήσει, άστο. Κάπου κάποια στιγμή πρέπει και εμείς να ρίξουμε νερό στο κρασί μας. Γιατί αυτό μόνο που είπες, το πιο σημαντικό, Άρης. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, Άρης. Να σου πω κάτι, 1000 μεταμπούνια όλοι μέσα στην καλοπροαίρετη κριτική.
Φυσικά. Όχι στην κακοπροαίρετη κριτική και στις υποδείξεις. Εγώ εκεί που τρελαίνομαι όταν βγαίνει ένας γένος και κάνουν υποδείξεις. Τι να κάνει. Πες ρε φίλε να κάνεις το κομμάτι σου, αλλά βάλε τα λεφτά και πάρε την ομάδα. Έτσι. Να είσαι καλά. Αυτά είχα να πω. Να είσαι καλά. Πριν πάμε... καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Πριν πάμε στον επόμενο, να ακούσουμε λίγο την ώρα, Δημήτρη μου. 7 παρατέταρτο, ενώ όχι 6,5, μην μπερδευτείτε. Ναι. 7:20 προηγεί το Άρης στο 7ο λεπτό. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Γεια σας. Μας ακούτε. Στον επόμενο, Δημήτρη. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ούτε αυτός. Ωραία. Να φύγω. Γιατί να φύγεις. Τι? Γιατί να φύγει. Μπάσκετ έχει. Εντάξει. Α. Έχουμε τέτοιο σύνδεση, θα κάνουμε σύνδεση με το Γουενσού. Με το ποιο? Γουενσού. Τι είναι αυτό? Το χωριό που γίνεται εδώ. αυτό το παιχνίδι. Ο βαθύλακος Φιλανδίας. Ναι, κάτι τέτοιο. το Γουενσού. εκεί στη Φιλανδία. Λοιπόν, έπρεπε να στείλουμε τον Μοριαλή. Πού? Στο Γουενσού. Καλησπέρα από το παγωμένο Γουενσού. Καλησπέρα από το παγωμένο Γουενσού. Λοιπόν, για λίγο ακόμα ανοιχτές οι γραμμές. 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. 10 λεπτά. Εσύ θα συνεχίσει. 7-22 Άρης. Ναι, μετά συνεχίσουμε μετά τις 7. Λοιπόν... 7-22, 12-0 σερί. Και μετά 8 η ώρα θα πάμε στο αεροδρόμιο να αποδείχνουμε τον νέο προπονητή. Άστα έτσι πάνε. Και να πάει κανένα στο αεροδρόμιο. Αλητία. Και να περιμένει. Ο Μαγκή σκοράρει για το 7-22. Σκοράρει ο Μαγκή είναι 9-22. Αχ, φάγαμε καλάθι. Φάγαμε καλάθι μετά. Εντάξει, ώρα ήταν. Λοιπόν, 6 πόντους έχει ο Μαγκή. 2 ο Μποχορίδης. 2 ο Χάρης. 5 ο Νταλό. 7 ο Μπέλ. Μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Για τους άλλους έχει βάλει ο Μάλινγκς 4. Ο Σέπολα 2. Σέπολα. Και ο Πάλμε 3. Ναι. Καλά πάει η ομάδα. Είναι κρίσιμο παιχνίδι. Η ουσία είναι το Σάββατο με τον Κολοσσό. Εκεί είναι η ουσία της εβδομάδας. Λοιπόν, πάμε στον φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. 9:24 ο Άρης. Ναι. Μπράβο τον Αργανάρα. Με φλιώνει το καλάθι. Άρα το μακρινά ταξίδι εδώ, όλες τις χώρες έχουν έμπνευση. Έτσι. Λοιπόν, η FIBA κοιμάται όσοι λένε να μην κρίνουμε, να μην μιλάμε για προπονητές, για αυτά. Είναι όλοι αυτοί μάλλον που όταν πάνε στο γιατρό και δεν είναι ευχαριστημένοι, ακόμα και από εγχείρηση γίνονται και λένε το χασάπι το γιατρό μας έσωσε τον άνθρωπό μας. Mm. Ενώ ξέρω από ιατρική. Όχι, κριτική πρέπει να υπάρχει πάντα. Αλλά κριτική. Ναι. Α, να όχι πράγμα, απαξίωση. Έτσι. Από ιατρική ξέρουν. Λάθος φάρμακα με έδωσε, μας έσφαξε, μας έκανε, μας έρανε για το γιατρό τώρα. Και δεν θα μιλάμε τώρα για την μπάλα. Έστω, αυτό που ξέρουμε. Λέμε για την πλάκα μας που κάνουμε. Και να μιλάμε για την μπάλα γιατί... Έχουμε βαρεθεί να μιλάμε για άλλα προβλήματα οικονομικά και για επιταγές και για άλλα χαζά. Ναι. Δεν έχουμε σχέση με μπάλα. Έφυγε ο παίχτης, έχουμε γίνει δικηγόροι και λογιστές στον Άρη. Για μπάλα μην μιλάμε. Πάει αυτό. Τώρα, για τον Άρη και τον πρόεδρο, αυτό που λένε πολλοί και δεν εμπιστευτήκαμε και δεν κάναμε και να δίναμε λίγο χρόνο ακόμα. Τελικά, ο Άρης, η διοίκηση, ο Πάκο, αποφασίσαν τι ομάδα είναι ο Άρης και πού μπορεί να φτάσει. Αυτό το ξέρανε. Εγώ από τη δόση του ΠΑΟΚ κατάλαβα ότι ο Άρης μπορούσε να χτυπήσει όλα τα παιχνίδια, ότι ήταν η μεγάλη ομάδα, αλλά είχαμε μικρό μπάτετ, άρα δεν είχαμε υλικό. Άρα οι άλλες ομάδες είχαν καλύτερο υλικό. Πώς θα τα χτυπήσει αυτά τα παιχνίδια face to face όπως είπε. Δεν προσαρμόστηκε, δεν κατάλαβα ότι ο Άρης δεν θα μπορούσε να χτυπήσει αυτά τα παιχνίδια. Άρα θα έπρεπε με το υλικό που έχει να προσαρμοστεί στα δεδομένα, με λίγη καλή μπαλίτσα, δεν αντιλεγώ όλοι θέλουμε να βλέπουμε και λίγο θέμα. Αλλά να παίρνεις και τα αποτελέσματα. Εξαρτάται από τον αντίπαλο πάντα. Από τα αποτελέσματα παίρνεις και χρόνο και σιγά σιγά θα δείξεις αυτό που θες. Όλα μαζί δεν γίνονται. Να σου πω κάτι απλό σε αυτό το οποίο λες. Αλλιώς θα παίξεις με το Λεβαδιακό. Έτσι ακριβώς. Αλλιώς θα παίξεις με την ΑΕΚ. Δεν μπορείς να παίξεις το ίδιο. Ακριβώς. Έτσι. Πρέπει να προσαρμοστείς τα δεδομένα. Και ειδικά όταν η ομάδα δεν ήταν έτοιμη να παίξει αυτό το οποίο ήθελε ο προπονητής. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή να θέλω να γίνω Μπαρτσελόνα τον Άρη, αλλά δεν είναι Μπαρτσελόνα. Ούτε έχουμε και τα λεφτά να γίνουμε Μπαρτσελόνα, ούτε και τα λεφτά να φέρουμε τους παίχτες για να γίνουμε Μπαρτσελόνα κυριότερο. Στην ιδέα μας μπορεί να είμαστε Μπαρτσελόνα άντς, σε μένα και σε σένα. Σαν αλήθεια όμως αντικειμενικά δεν είναι. Και δεν μπορεί να γίνει και τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Ερέρα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό που έχει ο Άρης. Ο Ερέρα ήθελε χρόνο, ο Άρης ήθελε αποτελέσματα. Τα πράγματα ήταν απλά.
Και με τελικό δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Δεν ήταν θέμα χρόνου. Δηλαδή, και άμα παίρνει το χρόνο, θα μάθει να κάνει να βγάλει σέντρε. Μπορεί και με το χρόνο να μην τον αξιοποιήσει. Εντάξει, για μένα από ένα σημείο και μετά η ομάδα μείνει στάση. Δηλαδή, εντάξει, αν έφερε σιγά σιγά την Τανακάκη με τώρα και ονόματα, δεν θέλω ονόματα. Να έφερε κάποιου άλλου παίχτε, ναι. Αλλά θα είχαμε αυτά λεφτά να κάνουμε αυτό που θέλει ο κύριο προπονητή. Και όλοι το θέλαμε και όλοι το γουστάρουμε και το προβλήματα είχαμε και το προηγούμενο είχαμε και το ξέραμε στην τελική. Και κανεί δεν θέλει να λάβει. Αλλά κάποια στιγμή αυτό είναι ηλεκτροσόκ που πρέπει να γίνει. Για να ξεκινήσει ξανά να γίνει ένα restart. Αυτά παιδιά και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Να καλησπέρα. Χαίρετε. Δεν άκουσα τίποτα για τον Παντελίδη. Τι είπαμε. Ναι, δεν άκουσα. Λέω υπάρχει κανένα νέο για τον Παντελίδη. Νέο, τι εννοείς. Αν έρχεται. Ναι, Χρυσάνθε. Είναι πιθανό, ναι. Ορίστε. Είναι πιθανό να έρθει, ναι. Εγώ διαφωνώ κάθετα οριζόντια, διαγώνια, τρίγωνα, τετράγωνα. Εντάξει. Εγώ προσωπικά. Ακούγεσαι. Ναι. Ναι, φυσικά ακούγομαι, όπως ακούγεστε και εσείς. Σωστά. Λοιπόν, αν είναι να διώξεις ένα προπονητή, ο οποίος έχει κάνει πολλά λάθη βέβαια, αλλά πας να κάνεις ένα project, να κτίσεις ένα project και καλά όπως ξεκινήσαμε το 6-7 Latin και αυτά, και να πηγαίνεις να παίρνεις αυτά που κατηγορούσαμε πριν χρόνια σε άλλους, ένα προπονητή που είναι σε άλλη ομάδα, που προπονεί άλλη ομάδα, εμένα αυτά τα πράγματα δεν μ' αρέσουν. Και να ήταν ο νέος Γκουαρδιόλα της Ελλάδος να το καταλάβω. Ούτε ο νέος Γκουαρδιόλα της Ελλάδος είναι, ούτε πρόκειται να γίνει. Πάμε παρακάτω. Τους λόγους στους οποίους έβγε ο Ερέρα. Δεν ξέρουμε και πιθανόν δεν γνωρίζετε κι εσείς τι συμφωνήθηκε το καλοκαίρι για να έρθει ο Ερέρα, γιατί ο Ερέρα ήρθε πριν το Διαμαντόπουλο στον Άρη. Αν συμφωνήθηκε ένα project στο οποίο θα υπάρχει υπομονή και επιμονή, ώστε είτε την πρώτη χρονιά είτε τη δεύτερη να βγει η Ευρώπη με ένα καλό ποδόσφαιρο, κακώς τον έδιωξε. Αν τον είπε πρέπει οπωσδήποτε να βγει σε Ευρώπη και κόλωσε, το λέω τελείως λαϊκά, ο Ερέρα μετά την ένατη αγωνιστική, την 8η ή την 7η, όταν είδε ότι δεν του βγαίνουν τα κουκιά, για μένα σηκώνει πολύ συζήτηση. Το ότι εγώ φέτος πήγα σε 6 μάτς, 5 εντός έδρας και ένα με τη Λαμία το πρώτο. Αυτό που έβλεπα σταδιακά, μιλάω για τον Μπάγκο τώρα, όχι για το παικτικό, για το παικτικό το έχετε αναλύσει το αγωνιστικό πάρα πολλές φορές και οι δύο, είναι ότι ενώ την πρώτη αγωνιστική ο Πάγκος όλος το πρώτο γκολ του Ντικινή στην κεφαλιά μέσα στη Λαμία φιλιούνται, έχουν πηδήξει μέσα στη βροχή, έχουμε φάει όλη τη βροχή και είναι ο ένας αγαπητός δίπλα στον άλλον, το ίδιο και με τη Λάρισα, βλέπω σταδιακά μια καθίζηση, ενώ σε αυτό το κομμάτι. Και όσο πήγαινε σταδιακά, ναι, αυτό το πράγμα χαλούσε. Δεν γνωρίζω γιατί. Εσείς μπορεί να τα γνωρίζετε. Εγώ το λέω σαν θεατής, σαν οπαδός, σαν αυτός παρακολουθούσε. Αλλά για να κλείσω, θεωρώ πολύ λάθος αυτή τη στιγμή την επιλογή Παντελίδη. Εννοείται ότι το γήπεδο δεν μπορεί να το κόψει κανένας. Εννοείται ότι θα είμαι εκεί πάλι να φωνάξω για την ομάδα. Ωραία, άρα θα έρθει, θα έρθει ο Παντελίδης, θα κάνει 4 νίκες και θα το αποθεώνεις μετά. Δεν πρόκειται να αποθεώνεις. Κατάλαβες πως το λέω. Κατάλαβες πως το λέω. Ότι αν κερδίζει, τι θα πεις. Σου εξήγησα τους λόγους αυτή τη στιγμή, σου ξαναλέω, δεν θα μιλούσα έτσι το καλοκαίρι, ναι, για το συγκεκριμένο, παρόλο που δεν το θεωρώ, σου είπα, κορυφαίο, δεν θα μιλούσα έτσι. Αυτή τη στιγμή για μένα είναι λάθος να τον πάρεις. Σου εξήγησα τους λόγους. Αν αυτά τελικά τον πάρεις, προφανώς και θα μας εξηγήσουν τον λόγο που θα τον πάρουν. Αυτά που έφτυνα σε άλλους, αυτά που έφτυνα εγώ σε άλλους, δεν θέλω να τα κάνω. Εννοείς ότι επειδή έχει άλλη ομάδα. Εννοείται. Είναι και θέμα ηθικό. Ωραία. Τον Παντελίδη, λοιπόν, θα τον πάρεις μόνο εφόσον ξεκαθαρίσει, γιατί είναι σε μια τέτοια φάση με τον Αστέρα, τη θέση του με τον Αστέρα. Δεν θα πας να τον πάρεις από μόνος. Η φάση με τον Αστέρα, Χρήσαντ, είναι εδώ και 2 μήνες. Τώρα το αν θα γίνει, καταλαβαίνεις τι λέω. Τώρα εδώ είναι στη βδομάδα όμως, στη βδομάδα που θα κρυθεί. Έλα, εντάξει, καλά. Εντάξει, καλά το λες και το λες ήπια. Εγώ το λέω αλλιώς. Εντάξει, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλο, Δημήτρη. Έχουν μειώσει οι Φιλανδοί. 19-26. Λογικό ήταν. Γιατί είναι λογικό, ρε φίλε. Γιατί δεν γίνεται μια ομάδα συνέχεια να πάει. Έτσι κάποια στιγμή θα βγάλει αντίδραση με στο παιχνίδι, Χρήσα. Και γιατί να βγάλω κι εγώ αντίδραση, φίλε. Βλέπω ότι έχω κάνει 3 συνεχόμενα λάθη. Θα βγάλεις τώρα που να είναι. Πάνε, τι αντίδραση να βγάλω. 19-26 μείωσαν. Θα βγάλεις κι εσύ κάποια στιγμή. Από. Και απ' την άλλη, γίνεται ο Άρης να πάει πως πήγαινε στο πρώτο δεκάλεπτο. Εντάξει. Ναι, να πάει. Δεν κατάλαβα, με τον Κανίγια παίζω. Κατάγια. Αυτούς. Που σε νίκησε στο παλέ, 72-79. Αυτούς. Αυτούς, ναι. Σιγάρε, φίλε, το μεγαθύριο. Δεν είπα μεγαθύριο. Αλλά δεν παίζει μόνο του Άρης και δεν θα έχει 40 λεπτά την ίδια απόδοση. Εντάξει.
θα έχει και. Να κερδίσουν. Και σημάδια καθίζησης. Να κερδίσουν! Στην απόδοση. Να μην είναι, γιατί να έχει σημάδια καθίζησης. Τι πάθανε. Μια εβδομάδα καθόντουσαν. Άντε πάλι. Φίλε, γι' αυτό λέω ότι είναι το γιν και το γιάν. Στο 10ο λεπτό. Ναι. Στο 21-26 έγινε. Στο 10ο λεπτό. Θα κάνει και μια κοιλιά η ομάδα λίγο μες στο μάτι. Γιατί μάτς. Να κάνει λογικό. Κοιλιά, ρε, γιατί δεν παίζει μόνη της. Γιατί είναι, θα βγάλουν και άλλη αντίδραση. Να κάνει κοιλιά. Γιατί θα την παίζει μόνη της, ρε Χρήστα, η ομάδα. Θα βγάλει και αντίδραση αυτή. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Η κατάγια. Το φιλανδικό χωριό. Τι είναι αυτό το, με τον Μπουρουσάγκα παίζω. Ρε. Ο βαθύλακος Φιλανδίας, όπως υπόθηκε πολύ ωραία. Με τον βαθύλακο της Φιλανδίας παίζω. Ναι, ο βαθύλακος θα έχει τον αντίστοιχο Τσαλτίδη, λογικά. Τον έχει. Ο οποίος θα τους βάζει μέσα στα καλάθια τώρα που μιλάμε. 30 πόντους θα βάλω σήμερα το βράδυ. Όχι, 80. Ερχόμαστε. Ερχόμαστε. Να ανεβάσει φωτογραφίες. Μην είσαι μαγάμα. Να ανεβάσει φωτογραφίες όμως. Τι. Ανεβάσει φωτογραφίες. Άστοχο Σονταλό. Άστοχο Σονταλό, μάλιστα. Επειδή δεν σε έχουμε δει με τη στολή του βασιλάκου, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Μη κουνά. Έχω τον ευρυκό. 21-26, κλείνουμε. Όχι, κλείνουμε. Φεύγω εγώ. Πάρε τον τελευταίο για να φύγω εγώ και ναι. Να μείνει ο Νίκος να σου πει για τον μπάσκετ. Ωραία. 7 και 4 έχει, τι έχει, Λουτσέσκο 6. Ρασβάν, ναι. Ρασβάν. Να πει πάλι. Πήραμε τον πρωτάθλημα. Καλησπέρα στον τελευταίο για σήμερα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Και γιατί από πότε εμείς δεν μπορούμε δηλαδή να πάρουμε προπονητή από άλλη ομάδα, δεν το κατάλαβα αυτό. Η άποψη του φίλου αυτή είναι ότι δεν πρέπει. Δηλαδή ο Πάοκ έκανε χαζομάρα πήγε πήρε του Λουτσέσκο. Εμείς δεν είμαστε σαν τον Πάοκ. Βρε, που και πάλι μπορεί να μην σου βγει, αλλά αυτό τώρα δεν είναι λογικό να λες ότι δεν είναι. Εγώ δεν εξετάζω αυτό. Αυτό τώρα δεν είναι, αυτό τώρα δεν είναι επιχείρημα. Δεν είναι επιχείρημα. Και ούτε εξετάζουμε το αν είχε, ο Αστέρας μέσα στιγμής 5 βαθμούς. Και άμα ο Ερέρα δηλαδή ερχόταν και έκανε κάνα 15 στα 15 και ερχόταν η Βαλένθια και μας έλεγε τον παίρνω. Εμείς τι έτσι λέγαμε τη Βαλένθια, δεν είναι ηθικό. Θα στον έπαιρνε και γεια σας. Και θα έπαιρνες άλλον. 24 και θα έπαιρνες άλλον. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, ρε παιδιά, τι να κάνουμε οι τώρα. Οι προπονητές και οι παίχτες πάνε και έρχονται. Αυτό είναι το, μα αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ή θα συγχρονιστούμε με. Δεν λέω τώρα για τον Παντελίδη αν είναι καλό ή κακό να τον πάρουμε. Ναι. Ή θα συγχρονιστούμε με αυτό ή όχι. Το ηθικό πάει. Πέθανε. Άστο, παιδιά. Άμα ο Ερέρα μας πήγαινε τρένο μέχρι τα Χριστούγεννα, ποιος θα δηλέσαι ότι θα βγάζει τη χρονιά στον Άρη. Μπορεί να ερχόταν η Εσπανιόλ, ξέρω εγώ. Και να τον λέω και τον θέλω. Τι θα έκανε ο Ερέρα. Έτσι είναι. Το ποδόσφαιρο. Είτε, έτσι είναι, ρε παιδιά, να πούμε. Έτσι είναι. Μπορεί ο άνθρωπος και να βγάζει τη χρονιά έτσι, εγώ δεν σας λέω. Αλλά άμα το αναπάντητη άμα μας έκανε, θα φεύγε. Λέω εγώ. Λέω εγώ. Το αν θα πάρουμε τον Παντελίδη, όχι, δεν ξέρω, δεν θα το εξετάσω εγώ αυτό το πράγμα. Τον θεωρώ καλό προπονητή. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερος του Ερέρα. Πιστεύω κανείς δεν το ξέρει αυτό. Πρόσεξε, υπάρχει μια διαφορά από το καλύτερος μέχρι το τι χρειάζεσαι. Γιατί ένας προπονητής μπορεί να είναι καλός. Το θέμα όμως να είναι και αυτό το οποίο χρειάζεσαι. Μπορεί ο Παντελίδης να είναι αυτό που χρειάζεται το Άρη στη δεδομένη χρονική στιγμή. Ατυχερός, ρε παιδιά. Ναι. Ατυχερός. Μπορεί να του κάτσει το παιχνίδι. Μπορεί να. Πολλά παίζουν ρόλο. Αλλά εντάξει, θα κριθεί από τη δουλειά του και από τα αποτελέσματα φυσικά. Παιδιά, εγώ πάντως από ό,τι ακούω τώρα δεν ξέρω. Δεν νομίζω να φύγει από την Τρίπολη. Δεν νομίζω. Εμένα αυτή την εντύπωση μου έδωσε. Δεν... Και απορώ γιατί ακούγεται πολύ του Παντελίδη. Δεν νομίζω να έρθει ο Παντελίδης. Εγώ αυτό κατάλαβα. Από δεν τίθεται θέμα από δηλαδή. Το κατάλαβες. Ότι δεν θα φύγει από την Τρίπολη. Από πού το καταλαβαίνεις αυτό. Χάσανε προχθές και δεν έφυγε. Τελείωσε. Αν ήταν θα έχει φύγει. Ντάξει. Θα έχει φύγει. Εγώ αυτό κατάλαβα. Εγώ λέω ότι είναι ο επικρατέστερος για να έρθει. Σήμερα πώς έχουμε. 7 Νοεμβρίου. 7 Νοεμβρίου. Εγώ πιστεύω δεν πρόκειται. Και τώρα. Εντάξει, το κάναμε τώρα λες και περιμένουμε τον Μουρίνο. Δεν το λέω για να τον μειώσω τον κατάλαβα άνθρωπο. Κατάλαβα τι λες. Θα μιλήσουμε πάλι τη Δευτέρα το απόγευμα. Απλά το μάτς έχει ήδη δύο μέρες που έχει γίνει, δύο μέρες πότε έγινε. Ναι. Την Κυριακή ο Παντελίδης θα είναι στον πάγκο του Αστέρα. Από εκεί και έπειτα, τώρα, τη Δευτέρα, που θα δούμε τη Δευτέρα, που θα ναι. Αυτά, παιδιά. Να σε καλά. Να σε καλά, λοιπόν. Λάθος του Μποχορίδη. 24.30 είναι. Ναι, καλά να κάνουμε στο live να γράφουμε το χρόνο λίγο, παιδιά, γιατί δεν το γράφαμε. 7.40 για το ημίχρονο. Ο Άρης προηγείται με 6. Πάμε στο break. Να πάτε. Επειδή είναι 7 και μόλις επιστρέψουμε θα έχουμε ενημέρωση για το κατάγια Άρης. Για την ενημέρωση. Η εικόνα είναι εξαιρετική. Συγχαρητήρια στη FIBA. Ναι, ναι, ναι. Και τα λεφτά που έχουν επενδυθεί γι' αυτό για να μην βλέπουμε καθόλου το πρώτο ημίχρονο. Παγώσαν οι γραμμές στην πόλη Γουενσού.